Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις και πως το πεις πριστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Ιωάννη Διτσιράπη στη ρύθμιση των ήχων. Τον κύριο Θανάση Καδαμπάκα στο production. Την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Τον Κωστή Απτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες, στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Τα Χριστούγεννα ήρθανε και εμείς το υποδεχόμαστε με όλα τους τα έθιμα. Η Vodafone και φέτος συνεχίζει το έθιμο της και προσφέρει στους συνδρομητές της 1500 λεπτά προς όλους από κινητό και 1500 λεπτά προς όλους από σταθερό δωρεάν από 25 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Στείλε τώρα Χ στο 1339 εντελώς δωρεάν, γιατί γιορτές σημαίνει να μιλάς με όλους όσους αγαπάς. Διαγωνισμό για 8 εισιτήρια του αγώνα Ηρακλής ΑΕΛ Καλονής. Λοιπόν, γράφετε 9.55, αφήνετε κενό. Απαντάτε, δεν χρειάζεται να γράψετε τη λέξη Ηρακλής. Μου απαντάτε ποιος είναι ο νέος προπονητής Καλονής. Στέλνετε τη σωστή απάντηση και το, στο 54.344 και 8 από εσάς θα κερδίσουν τα 8 εισιτήρια για τον αγώνα του Ηρακλή με την Καλονή. Αρκεί να μου πείτε ποιος είναι ο νέος προπονητής Καλονής. Λοιπόν, 8 θα είναι τα εισιτήρια τα οποία θα δώσουμε σε αυτούς οι οποίοι θα απαντήσουν σωστά. Και να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η εταιρεία Σκιά της Παροδήμος, η οποία έχει Σκόντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τώρα και με Hyundai και με Kia. Ειδικά για σήμερα και για αύριο, Hyundai i20 με όφελος 2.700 ευρώ. Κρατηθείτε, γιατί η πλάκα δεν είναι εδώ, η πλάκα τώρα αρχίζει και μόνο πλάκα δεν είναι, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Και τι εννοώ? 5 χρόνια εγγύηση. 5 χρόνια μπορείτε να πηγαίνετε το πρωί στη Γερμανία και το βράδυ να γυρνάτε. Όσα χιλιόμετρα και να κάνετε. Χωρίς περιορισμό χιλιόμετρων. 5 χρόνια και 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Κρατήστε τα και καταλάβετε τι, ποιο είναι το συνολικό όφελος. 2.700 ευρώ κάτω. Συνολικό όφελος. 5 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια σέρβις εντελώς μα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596 ή πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και να καταλάβετε για αυτά τα οποία λέμε για τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στον τεράστιο ο οποίος μας άφησε. Λέμι. Από τους Motorhead. Εδώ πέθανε ο Ντάνος Λυγίζος. Ποιος Motorhead ήταν? Μου πεις, ξέρεις ποιος είναι ο Ντάνος Λυγίζος? Κάσε λίγο να παίξεις παρακαλώ. Το μεγάλο φόρος τιμής. Φυσικά και είναι φόρος τιμής, βέβαια. Πόσο χρόνο πέθανε? 70. Καλά ήταν. Και μιλάμε, έκανε ζωή, όχι αστεία. Για να έκανε ζωή και έφυγε σε 70, καλά είναι. Πολύ γεμάτη ζωή. Και ο νόνο ήτο. Εντάξει. Δώσε λίγο. Αλλά εσύ είσαι πιο light, δεν ακούεις τέτοια πράγματα. Ακούω τέτοιες λακαμίες. Λακαμίες. Άμα θέλω να γίνουν τα νεύρα μου τσατάλια, πάω στο box. Ρε, αφέ, ρε, 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 ρ
Καταρχήν η θρησκεία που πιστεύει αυτή τη μουσική τη θεωρεί σατανική. Πάλι έρχεσαι σε σύγκρουση με του ιερεί και του ανθρώπου. Εγώ δεν λέω, αυτή λέει. Δεν πάνε η διαβολική μουσική, αυτό και τα λοιπά. Διαβολική μουσική. Έτσι λένε. Λέω, οι παπάδε εκεί που κάνει παρέα. Έτσι λένε. Τιμή μου και καμάρι μου του κάνει. Και καμάρι διάλεξη. Τη ροκ ή τον χριστιανισμό. Δεν μπορεί να είναι. Χριστό ροκά ήταν. Κομμουνιστή ήταν. Δεν ήταν ροκά. Άντε πάνε παρακάτω. Ο μεγαλύτερο ροκά όλων των εποχών ήταν. Ναι, ροκ εντρό έπαιζε. Μπομπάρ, αλλά πού να καταλάβει. Μπομπάρ λέει ρέγγε ήταν. Πού να ξέρει. Κάτι λέγεται. Εγώ δεν ξέρω, εσύ δεν ξέρει. Μπάλα, θα τα βρούμε εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Παίρνω τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Γιάννη. Το μαθηματικό. Και τι να κάνω. Μα νοιάζει αν είναι ο αδερφό μαθηματικό. Πρέπει να δείξει ότι κάποιο έχει μάθει γράμματα στην οικογένειά σου. Όλοι μάθαν γράμματα. Όλοι σπουδασμένοι είναι. Δόξα τω Θεώ. Από εσένα. Ναι, ναι, ό,τι πει. Τι ό,τι πει. Λοιπόν, και το λέω, πού πήγαινε κατηχητικό μικρό. Πού πήγε. Λέει, πού πήγαινε, λέει, τι θέλει να πει. Λέει, στον άκρη θεραπεία. Όχι, λέω, πού πήγαινε. Στο φάρο πήγαινε. Στο φάρο πήγαινε. Και εσύ πήγαινε στο φάρο. Κι εγώ πήγαινε. Άρα, εγώ δεν έχασα το φάρο. Αυτό έχασε από το φάρο. Και τον κολάντρε, και θύμωσε. Το λέω ξύδια μα θυμώνει. Έμαθε κι εσύ τον μπάσκετ τώρα. Ασχολείσαι με τον μπάσκετ δηλαδή. Άμα σου πω πέντε πράγματα για τον μπάσκετ, εσύ δεν ξέρει. Κι εγώ, άμα σου πω πέντε πράγματα για τον ποδόσφαιρο, και εσύ μπορεί να μην ξέρει τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ ρωτάω. Εσύ μου κάνει τον πονηρό και σου λέω δεν σε παίρνει σε μένα να κάνει τον πονηρό. Σε ποιο πράγμα. Για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ, το ξέρει καλά. Το έχει παίξει. Από σένα καλύτερα. Το ξέρει, το έχει κάνει. Από σένα καλύτερα. Ξέρει, α πούμε, τα στημένα, ξέρει τα. Χαμό στον περιφερειακό, στο μέτωπο δυτικά. Σε ποιο ύψο, Γιάννη μου. Έχουμε ενημέρωση από τους φίλους οι οποίοι φορτίζουν και μας ενημερώνουν και καλά κάνουν. Από σένα περιμέναμε ενημέρωση, τι θα πω. Οι φίλοι δεν σε ενημερώνουν. Δεν μπούζουν. Είπα ότι περιμένουν από μένα. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι οι ακροατές μας. Τι σάλια είναι αυτά. Τι ισχύει αυτό. Έλα ρε, άντε τελείωνε. Εννοείται ρε. Άντε ρε, τελείωνε. Τώρα είχε την καλοσύνη και μας είπε κάτι το οποίο ναι. Δεν το ξέραμε. Εκεί άμα σου πει ότι έπεσε ένας μετεωρίτης, εσύ το διασταυρώνει, θα μου. Ρε φίλε, έχει κανένα κέρδος να μου πει. Τι ρεπόρτερ είσαι εσύ, ρε. Σε κάνουν τα ρεπορτάζ οι άλλοι. Συνειδητή εσύ, ρε. Άντε, τελείωνε. Πάμε τώρα να κάνουμε το δύο ώρα μας. Άντε, μας έχεις πρίξει με το φάρο. Είδες μπάσκετ. Τι να δω. Είδες μπάσκετ. Είδα. Είδα και άκουσα, συνάμα. Ναι. Και τι συμπέρασμα. Πήγα στο γυμναστήριο. Εκεί πέρα, μόλις τελείωσα, πήγα ένα ωραίο σαλέπι να πούμε και μία σόδα. Και εκεί που άνοιξε τις τηλεοράσεις αυτός εκεί πέρα που είχε το All Star εκεί και τα λοιπά. Ναι. Ήταν ένας παοξής, ένας φουκαράς. Πρέπει να ήταν διανοητικός καθυστερημένος γιατί έβλεπε μπάσκετ. Έβλεπε φάρο να πούμε, πώς το λένε, φίγο κρεμαστή, πώς το λένε, φάρο κερατσινίου. Και θα κάνεις χουλιαμά τώρα εσύ τους παοξίδες με τον μπάσκετ. Όχι. Ναι. Εγώ θέλω να πω δύο σοβαρές κουβέντες. Πού είναι το μπάσκετ σου εσένα? Στην Α2. Στην Α2. Το βόλεϊ σου πού είναι εσένα? Α1. Πληρωμένη παίκτες στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Πληρωμένη είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν πάρει το τέτοιο. Δίναν τους φροντιστές στο πούλμανε προχθές. Κάτι φουσκωτή έχει. Στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή έτσι μου είπαν. Πού έγινε αυτό? Μετά το μάθημα τον Πανετολικό. Με πούλμα πήγαινε με αεροπλάνο. Ξέρεις. Να γνωρίζω. Δεν ξέρεις. Κουλιαμά θες να κάνεις τον Παοξή. Καλά, δεν σε βγάλαμε ειδήσεις που δεν τις πήρε χαμπάρι. Και έχουμε κι άλλα. Και έχουμε κι άλλα. Πες τα πρώτα τα δικά σου. Γιατί για τον Παο και τι δεν λες τίποτα. Τι να πω για τον Παο. Γιατί δεν λες τίποτα για τον μπάσκετ. Μπάσκετ δεν ασχολείσαι. Ναι, ασχολείσαι θες να κάνεις κουλιαμά τον Παοξή τώρα. Κοίταξε που ο Παπαθανασάκης δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Κοίτα που σε κάνει ένα διπλό άλλο ο Γεράσιμος για να τάς, να πούμε, ο καινούργιος προπονητής της Καλονής. Α, στα χάλια τώρα, έχασε ποιος το καινούργιο. Αυτός που έβαλες διαγωνισμό για να πουλήσεις 8. Έτσι. Πάτε 8 άτομα στο Καφτατζόγλι, άλλα 8 από την άλλη εκπομπή, αλλά δεν αγεμίσουμε τον Καφτατζόγλι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πόσο αντιρακλειδέα. Τι να με αντιρακλειδέα, ρε. Κοίτα τα χάλια σου εκεί πέρα που δεν έχετε πατήσει να γράψετε. Σχολείσαι τώρα με τον άλλο που έχασε το φίλο. Εγώ, φίλε, δεν έχω να κρύψω τίποτα για τον Ηρακλή και τα λέω κάθε μέρα. Εσύ έχεις θέματα. Ο Βέλιος έλεγε δεν πάω πουθενά στον Ολυμπιακό. Ετοιμάζω τώρα τον Γενάρη να τον δεις να φεύγει. Σου λέω λοιπόν την είδηση για πες μου, ότι ο Απόστολος Βέλιος τον Μάρτιο θα κληθεί στην εθνική ομάδα των άνδρων. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο Μαλισιώβας το είπε. Ναι. Και δεν είναι δική σου είδηση κι αυτή. Απάλλον του τι έχει σημασία. Ρε να σε πάρει ο διάλογο να και χτε αγάπη. Έχει σημασία. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Καταρχήν, όσοι είδαν χτε τον τέρμπι. Όσοι είδαν τον τέρμπι χτε, το ρώτησα. Το ρώτησα. Τον ρώτησα και λέω πότε. Αυτή είναι η λογική. Το Μάρτιο. Πού θα νίκει το Μάρτιο ο Βέλιο? Στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή. Έτσι λε. Τώρα το είπε ο Σκύμπε. Ο Σκύμπερ. Τώρα το είπε. Πότε θα τον καλέσει, είπε. Το Μάρτιο. Αποκλείεται να καλέσει το Βέλιο εάν δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Γράψτε τον, γράψτε τον. Γράψτε τον γιατί Μπούρδες λέει. Το Γενάρη λοιπόν ο Βέλιος πάει στον Ολυμπιακό. Μένει δανεικό στον Ηρακλή για 6 μήνες. Δεν πάει στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πάει στον Ολυμπιακό ο Φουκαράς ο Βέλιος. Γιατί είναι Φουκαράς. Γιατί στο παίζει στον Ηρακλή. Φουκαράς εσύ. Φουκαράς είναι γιατί παίζει στον Ηρακλή. Έχει δυνατότητες. Ναι. Και δεν μπορεί να του βγάλει το ταλέντο ο Ηρακλής. Ναι. Και αναγκάζεται ο καημένος ο Βέλιος εκ των πραγμάτων.
καημένο εισαγωγικά. Καημένο γιατί παίζει στον Ηρακλή. Να πάει σε μια ομάδα η οποία κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο, εθνικές ιστορίες, μάνατζερ κόλπα. Άλλα ακούν τα αυτιά μου. Άλλα λέει. Άλλοι λοιπόν ο Βέγιο κληθεί στην εθνική που θα κληθεί. Ναι. Δεν θα κληθεί ω παίκτη του Ηρακλή. Έτσι λες εσύ. Α, του λόγο. Ακούγεσαι. Όταν δεν έχει να πει σοβαρά επιχειρήματα, κάνει τον αυτιστικό. Το επιχείρημα είναι αυτό. Το επιχείρημα είναι αυτό. Ότι ο Βέλιος θα πάει στην Εθνική, καλά σου το είπε ο Μαλισιώβας, δεν σου είπε ο Μαλισιώβας όμως, την ώρα που θα τον καλέσει το Βέλιο στην Εθνική, αν θα παίζει, αν θα ανήκει στον Ολυμπιακό ή στον Ηρακλή. Ποιον ψηφίζανε καλύτερο προπονητή της χρονιάς, ξέρεις? Το Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, λοιπόν. Παπαδόπουλος λέγεται. Ο Παπαδόπουλος, ποιον ψηφίσανε χειρότερο διαιτητή της χρονιάς, ξέρεις? Τον Κίζα. Για ποιο λόγο? Εσύ ποιοι τον ψηφίσανε? Εκεί, στο πάνελ. Ποιοι στο πάνελ μπερδεμένοι εκεί τρεις τέσσερις. Δεν κατάλαβα, σε χάλασε. Ο λαός τι ψηφίζει. Ο λαός τι ψηφίζει. Λαϊκιστή, δεν έχεις άποψη? Θα με χαλάσει τι? Ρε. Λαϊκιστή. Θα με χαλάσει. Φίλος τι? Μου, κολλητός μου, μπόξ. Τον χειρότερο τον βγάλανε. Ποιος? Με αφορμή. Ποιος, το... ποιος? Το ονόματα. Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ξέρει από μπάλα. Εσύ πες δεν ξέρει. Εγώ λέω δεν ξέρει. Παρακάτω, άλλος. Ποιος? Λοιπόν. Μαλισόβας. Μαλισόβας, τι Μαλισόβας? Ένα γλύφτη του Πασόκ εκεί, των κομμάτων που επιταφανίστε. Άλλο. Νίκο Πετρουλάκη. Πιεστήκαμε. Μα έχει κάνει, μας έχει κάνει τον Μπερμπάτοφ καλύτερο παίκτη του Πάου. Παρακαλώ. Διογέννη δασκάλου. Τι είναι αυτό? Μόνο εν μόνο κονιέντε. Μόνο εν μόνο κονιέντε. Τι είναι αυτό? Άμα δεν ξέρει τον Διογέννη, δεν ξέρει τίποτα. Τι κάνει ο Διογέννη, τι δουλειά κάνει? Τι είναι? Τι είναι? Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Κωμικό ήταν. Τι είναι, λέει? Κωμικό. Κωμικό είναι. Ναι. Έχει και εμεί κωμικοί μα. Εσύ είσαι κωμικό όπου γίνει. Διογέννη το λένε. Πού δουλεύει? Που δουλεύει. Πού δουλεύει? Σε άλλο σταθμό. Σε άλλο σταθμό. Ναι. Ο Διογέννης. Ναι. Και τι έχει γνώμη, μετράει η άποψή του τόσο πολύ? Ο άλλος είσαι εσύ που άπασε που τι έχει μπάλα την πάσα στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας και ο άλλος είναι ο Χίτας. Ο Χίτας τι ψήφισε? Κίζα. Ψήφισε και λέει. Έξι άτομα. Κίζα. Μάλιστα. Και τι τώρα, ο κόσμος σας. Παμψηφί. Ναι. Και τι. Εμένα μου στείλε ο Κίζας ένα μήνυμα και μου λέει πες στον κύριο Κόκκινο με όλο τον σεβασμό να μάθει λίγο τους κανονισμούς που δοσφεύγουν. Έτσι μου είπε. Ποια είναι η ένστασή? Θα τον ακούσω. Απαγορεύεται να μιλήσει. Επειδή απαγορεύεται. Εγώ βλέπω. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν τον εκθέτω. Και όλη η Ελλάδα έχει δει ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Βάλει το στο βίντεο ξανά το δει. Δεν μιλάω για αυτό που ζητάει ο Περόν. Να μην εκτίθεται. Δεν μιλάω για τον Περόν αυτό που ζητάει ο Περόν για το χέρι. Χέρι δεν υπάρχει κανένα. Ποιο ζητάει το τι? Για εκεί που κάνει τάκλι να πίσω. Ποιο κάνει τα δείξω. Αμυντικό. Δείξτε σε ποιο λεπτό. Θα το δείξω. Άιτε. Στο 17ο λεπτό. Γιατί εμείς ξεκινάμε εκπομπή. Στο 17ο λεπτό. Δείξτε. Η υπερβολική αβάντα προκαλεί ερωτηματικά. Δείξτε. 17ο λεπτό το κάνει τάκλιν από πίσω. Πού? Στην περιοχή μέσα. Στην περιοχή μέσα. Ποιο τον κάνει τάκλιν? Ο αμυντικό. Ο στόπερ του Πανατολικού. Ναι. Δείξτε μα. Θα το δείξω. Και λέει ότι θέλει. Και μου είπε να δει του κανόνε. Το χέρι δεν υπάρχει γιατί είναι από μισό μέτρο. Για μένα καλό. Γιατί στο off the record δεν μπορεί να μιλήσουν οι διαιτητέ. Το ξέρω, απαγορεύεται. Το σέβομαι. Πες τον κύριο Κόκκινο. Το σέβομαι. Εκεί έκανε λάθο. Με όλη την εκτίμησή μου να διαβάσει. Η εικόνα του δεν ήταν κακή. Η εικόνα του δεν ήταν κακή. Εκείνη η φάση δεν το συζητάω. Ό,τι και να μου λέει. Συνέχισε να τον αφαντάζει να με προβληματίζει. Μια χαρά, μια χαρά είναι. Λοιπόν, καλά κάνει. Είπα εγώ να είναι εχθρό. Θεσσαλονικοί διαιτητέ. Και ο κύριος Καραμελής να είναι γερό το παλικάρι να κάνει καριέρα. Η Βόρειος Ελλάδα κρατάει τα σκύπτρα και εμείς κάνουμε φίλους στη Βόρεια. Να είναι γερό το παλικάρι να κάνει καριέρα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά... όσο παίρνει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και καριέρα θα κάνει. Και θα την Ηρακλία του δώσει και δύο σφυρίγματα. Αν πάει ο Βέλιος, θα σου δώσει κάποια σφυρίγματάκια. Δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν εντάξει, πάρτα εσύ. Δεν τη βλέπω έτσι στην δουλειά. Μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, πάμε ο Βέλιος στο κεφάλαιο Ηρακλής. Αν το ξέρει αυτό. Ότι τα νήματα τα κινούν οι άλλοι από κάτω. Αυτό που λες λέγεται από προσανατολισμός. Τι θα πει αυτό? Και του ρεπορτάζ και τη κοινή δράση. Τι θα πει αυτό? Θα σου πω. Η ερώτησή μου είναι. Η ερώτηση εάν πάει είναι... ο Βέλιος στην εθνική που θα πάει, όταν τον καλέσουν, σε ποια ομάδα θα ανήκει? Εσύ λέει ότι θες. Άλλο είναι το πρόβλημα. Καταλαβαίνεις ελληνικά. Okay. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Άντε, πουλήστε τον, να πάρετε κανένα φράγκο να σωθείτε. Να πάρετε και ένα σφύριγμα. Άιτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί η καλονή μου φαίνεται σα κάνει διπλό. Οι μεταγραφές ναι. Είναι να γίνουν. Τώρα το Γενάρη. Ποιες μεταγραφές? Ακούσαμε. Για ποιες ομάδες? Ακούσαμε. Ηρακλή. Ναι. Ηρακλή δεν ήθελες ρεπορτάζ. Στο Δήμο. Ακούσαμε για Αμπντούν. Ακούσαμε για Μαρτσελίνιο. Ακούσαμε για Βίντε. Δεν ακούσαμε αυτά τίποτα. Ακούσαμε για. Δεν ακούσαμε αυτά. Ακούσαμε ότι πρώτα θα γίνουν αποδεσμεύσεις και μετά θα πάρουν παίκτες. Αυτό ακούσαμε. Εγώ άκουσα ότι θα αποκτηθούν αυτοί. Περίμενε. Το ρεπορτάζ σου λέει και να μάθεις και ένα άλλο καλό για το Μετρόπολης. Ότι υπάρχει ένας ρεπόρτερ που λέγεται Τσερβίνης. Τσερβίνης λέγεται, που είναι παλικάρι και δεν μασάει και τον συνοχλεί εκεί στον Ηρακλή αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ με αυπός και τι και τα λοιπά. Οι ρεπόρτερ έτσι πρέπει να είναι, σαν τον Τσερβίνη. Ό,τι βλέπει θα το λέει και είναι μεγάλος μάγκας
και του βγάζω το καπέλο. Κλείνει παρένθεση, γιατί εγώ σπάνια σε ρεπόρτερ θα κάνω αβάντα. Κάνω αβάντα εκεί που νομίζω ότι πρέπει να κάνω. Και δεν αβάντα. Και τον Τζερβίνη. Λοιπόν, παλικάρι στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ωραία. Ακούσαμε λοιπόν, Κόκκινε, ότι θα αποδεσμευτούν οι παίκτες του Ηρακλή πρώτα, κάποιοι που είναι να φύγουν, και μετά να πούμε θα πάρθουν παίκτες. Και ο Περόνε λέει: δεν πάω πουθενά, πληρώστε με. Και ο Μακρύς λέει: δεν πάω πουθενά, πληρώστε με. Κατάλαβες. Πληρώστε τους, κύριε Παπαθανασάκη, να πούμε, λέει ο άλλος, για να φύγουν. Παπαθανασάκης λοιπόν δεν έχει λεφτά να τους πληρώσει. Γι' αυτό, εφόσον δεν έχει λεφτά ο άνθρωπος να τους πληρώσει, δεν είναι κακό αυτό. Αυτό είναι δικό σου ρεπορτάζ. Ναι, δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό. Mm. Και εφόσον δεν έχει λεφτά να τους πληρώσει να αποδεσμευτούν, δεν μπορεί να πάρει και τους άλλους. Που δεν έχει λεφτά και να τους αγοράσει τους άλλους. Δανεικούς δεν τον αφήνει η θύρα 10 να πάρει από τον Ολυμπιακό, γιατί θεωρείται με τη φιλοσοφία της ότι έτσι πρέπει να πορευτεί ο Ηρακλής. Οπότε ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δανεικούς δεν μπορεί να πάρει από τον Ολυμπιακό. Παίκτες δεν μπορεί να πουλήσει τον Ολυμπιακό γιατί φωνάζει θύρα 10. Παίκτες δεν μπορεί να αγοράσει, δεν μπορεί να αποδεσμεύσει γιατί δεν έχει ο Παπαθανασάκης. Και περιμένετε το παιχνίδι με αυτό την καλή. Αυτό λέει το δικό σου ρεπορτάζ. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Το τώρα, πραγματικό ρεπορτάζ. Το πραγματικό ρεπορτάζ τώρα, όχι, το δικό σου ρεπορτάζ. Το πραγματικό ρεπορτάζ. Τώρα μα κάτσω ένα μπουνίδι και του πάω κανένα δόντι. Γιατί θέλω εγώ. Όχι, στα λέω τόσε μέρε. Στα λέω τόσο και μου κάνει γύρισμα σήμερα. Σου λέω ότι το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ναι. Δεν είναι δικό σου και δικό μου, του Ηρακλή. Το δικό σου ρεπορτάζ. Και έχω ένσταση. Γιατί το παρουσιάζει σαν γεγονό. Το οποίο δεν είναι έτσι. Πες μας, όχι. Λοιπόν. Θα μας παρουσιάσει το δικό σου ρεπορτάζ. Το οποίο λέει και ότι. Θα βγάλει κόσμο συμπεράσματα. Είναι τι το αληθινό ρεπορτάζ. Όχι, γιατί μου λες ότι αυτοί δεν ήταν αποκτηθούν από τον Ηρακλή. Πώς δεν ήταν αποκτηθούν. Όχι, άλλο λέω. Τα ελληνικά μου. Αυτό μου είπε πριν από λίγο. Ελληνικά. Μου είπε και μετά λες πρώτα θα αποδεσμευτούν ποδοσφαιριστές και μετά θα αποκτηθούν. Πρώτα ήταν, είπαν αυτοί. Είπανε. Ποιοι. Οι ρεπόρτερ του Ηρακλή και ο Ηρακλής ο επίσημος είπαν. Οι ρεπόρτερ κάνουν τη δουλειά του. Σταμάταρε. Θα αποδεσμεύσουμε, λέει, τους παίκτες και μετά θα πάρουμε αυτούς. Και εγώ λέω ότι μαθαίνω ότι. Να σου πω πώς θα ξέρω τα γράμματα εγώ. Δεν έχει λεφτά να αποδεσμεύσει. Να σου πω πώς θα ξέρω τα γράμματα εγώ. Ξεκάθαρα πράγματα. Για πες μου, εγώ τι λοιπόν, όταν έχει σκοπό να αποδεσμεύσει κάποιον μάλιστα. και να αποκτήσει κάποιο άλλο. Μάλιστα. Δεν θα το κάνει 28-30 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου. Κόλλησε αυτό εκεί. Όχι, μισό λεπτό. Αυτό το έχει σχεδιασμένο, το έχει κανονισμένο. Δεύτερο. Δεν μπορεί να λες στον προπονητή να σου κάνει εισηγήσεις, να τις απορρίπτεις και να λες μεταγραφές θα κάνουμε ο Παπαθανασάκης με το Σεντελίδη. Α, σωστό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Σωστό. Ο οποίος θα γίνει μάνατζερ. Τι δηλαδή, κύριε Σεντελίδη, γίνατε μάνατζερ, τεχνικός διευθυντής, να ξέρουμε τι γίνατε. Δεν είναι κακό να το πείτε στον κόσμο. Είναι τη θέση του, πώς το λέγανε. Του να μας... Δεν είναι κακό. Να ξέρουμε όμως. Αλλά, τι. Όταν αδειάζεις τον προπονητή και τον ακυρώνεις, ρίχνοντας το άκυρο. Ναι. Τι κάνει ο προπονητής. Αυτόματα χαλάς και το κλίμα. Τι κάνει ο δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει ο προπονητής. Πω εγώ. Όχι. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής. Πω εγώ τι κάνει. Εγώ λέω το ρεπορτάζ. Ισχύουν αυτά που λέω ή όχι. 100%. Λοιπόν, είναι ρεπορτάζ. Έχει σχέση. Αυτό που λες είναι κάτι άλλο. Για σου λέω. Το σημαντικό είναι εδώ. Ναι. Θα πάει ο άλλος το Σάββατο να δει Ηρακλής Καλονί. Ωραία, ναι. Και ξέρει τώρα αυτό που λες εσύ, το οποίο δεν το γνωρίζω. Ξέρει σίγουρα δεν έχουν πάρει πριν για τις δόσεις. Εγώ ξέρω ότι είναι τακτοποιημένοι. Λοιπόν. Να είναι ένα μήνα πίσω, σε όλες τις δουλειές σχεδόν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τους έχει αφήσει, τους έριξε πιστόλι, πληρώνει. Δεν μπορεί να ρίξει ο άκυρος το Παθανασάκη, γιατί ήρθε, δημιούργησε μια ομάδα με το Παδόπουλο, τον Μιλοφορίδη και τους υπόλοιπους. Ναι. Το ερώτημά μου είναι, γιατί τώρα ναι. ξαφνικά φαίνεται να χαλάει το κλίμα. Τι φταίει. Ο έξυπνος προπονητής τι κάνει τώρα. Τι φταίει. Ποιος ξαφνικά έχει καβαλήσει το καλάμι ποιος... και εξαλτάρει εκεί μέσα. Τι κάνει ο έξυπνος προπονητής. Τι κάνει. Με 18 πόντους στον πρώτο γύρο και με ένα γύρο προβλημάτων που ακολουθεί. Τι κάνει. Πολλά μπορεί να πεις. Πω εγώ τι κάνει ο έξυπνος προπονητής. Τραβάει ένα καυγά και το διώχνουν. Τώρα. Γιατί είναι φίλε να το κάνει. Γιατί θα βρει ομάδα εύκολα. Μετά. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Άκου εδώ, έκλεισε ο κύκλος του Παπαδόπουλου στον Ηρακλή. Ποιος το λέει. Εγώ στο λέω. Γιατί έκλεισε. Θα σου το πω γιατί. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα να σωθώ, να μη σωθώ. Την ανέβασε με πολύ ωραίο σκηνικό. Την κράτησε κατηγορία στον πρώτο γύρο. Και από εδώ και πέρα, ό,τι και να κάτσει και να κάνει, είναι εις βάρος του. Αν είναι μάγκας, για να πάρει και αποζημίωση, τραβάει ένα καυγά, μια ιστορία κτλ. Το διώχνουνε, ζητά την αποζημίωση. Αν την πάρει, θα την πάρει εν καιρό. Και βρίσκει και ομάδα και δουλεύει. Σε άλλη... Δεν το αποδέχομαι αυτό που λες. Συγγνώμη. Εγώ είμαι στο ποδόσφαιρο, τα γράμματα δεν αυτά. Δεν το αποδέχομαι. Εσύ μην το αποδέχεσαι. Εσύ κάτσε να φας από την Καλονή διπλό, να σε διώξουμε τις κλωτσιές, τώρα θα φύγεις. Αν είσαι μάγκας. Τώρα θα φύγεις. Το κατάλαβες. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ να δούμε εκεί πέρα τις καφεδιές του Δερμιτζάκη με τον Βεζιρτζή. Λοιπόν, τι έγινε τώρα εδώ. Έσβησε ο υπελογιστής. Λοιπόν, είναι κλειστός ο περιφερειακός προοδευτικά στο ύψος Τούμπα. Αστικατζής κι άλλος. Ωραία.
Καλημέρα, Καρντάσια. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και χαμόγελα και πολύ υπομονή. Συνεχίστε να λάμπετε σαν φάρι τη λαυγή και να χαιρόμαστε. Με σεβασμό και εκτίμηση, ο Νίκος ο Χασόπουλος, ο προπονητής του Άρη. Φάρο, είπε. Σαν φάρι τη λαυγή. Καλός άνθρωπος ο Νικόλας. Στεναχωρέθηκες, Νίκο. Ρε εσύ, αυτή είναι πονόψη. Είπανε. Δεν πήγε ο Άρης τελικό, τι να πάμε εμείς. Δεν έχει κανένα δικαίωμα για μένα κανένα παοξής να κριτικάρει την ομάδα μπάσκετ αφού είναι εγκαταλελειμμένη στο έρμεο του Θεούλη. Αυτός ποιος διάολος είναι. Λοιπόν, το κατάλαβες. Οι παοξίδες δεν μπορούν να μιλήσουν για μπάσκετ. Έχουν εγκαταλείψει τον πρέλεμις. Γιατί δεν πάνε ρε στο γήπεδο. Δεν πάνε, οπότε να μην μιλήσουν για τα παιδιά τα οποία εμείς που εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ είμαι, πώς το λένε, φίλος τους. Και συμπαραστάτη. Συνοδοιπόρος τους. Και, του και θα μπει σαν σπίδα. Και του Μαρκόπουλου. Που έκλασε τον Ολυμπιακό για να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος έμεινε φοβισμένος για να πάει στον Ολυμπιακό για να μείνει στον ΠΑΟΚ και να του κάνουν κριτική τώρα αυτοί οι οποίοι είπαν 30 άτομα. Βρεούστ! Στο παρατέκ, βρεούστ! Βρεούστ! Γεια σου, κόκκινε με το τεράστιο Σεϊτσένο, το έπνιξε το κάθισμα. Ποιο Ρουφιάνος είναι αυτός τώρα, πού το έπνιξε. Ρα πλήγα για το λέμε, μόνο η μία του κρεατοελιά ήταν ίσα με την καράφρα σου. Λοιπόν, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Πλάκα έκανα το κόκκινο. Φυσικά του καλλιτέχνε εγώ του συμπαθώ όλου. Δεν του αρέσει η ροκ όμως, αυτό είναι αλήθεια. Όχι, επειδή εγώ είμαι ροκ σαν άνθρωπος, θέλω να ακούω κάτι πιο ήπιο για να ηρεμώ. Πιο extreme. Ναι, ροκ θα ακούσει ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος θα πούμε η σπαλμή του είναι 30 το λεπτό. Εγώ ρε φίλε, πότε ήμουν δηλαδή δημόσιος υπάλληλος και άκουγα ροκ. Για να συνοηθούμε, ήμουν ποτέ δημόσιος υπάλληλος. Εσύ είχες τον χριστιανισμό από τη μια ναι. Και από την άλλη ήθελες να εξιτάρεσαι. Ήθελες δύο άνθρωποι να είσαι. Είμαι διπολικός, δηλαδή. Ναι, διπρόσωπον. Είσαι διπρόσωπον. Με κατηγορεί για διπρόσωπο. Ποιο ναι. Διπρόσωπο από εσένα υπάρχει. Σε αρέσει, α πούμε, δεν σε αρέσει η ομοφιλοφιλία, σε αρέσει οι γυναίκε που κάνουν έρωτα. Ξέρω τι σχέση έχει τώρα με το άλλο. Δεν σε αρέσει η ομοφιλοφιλία, πα στα μοναστήρια όμω. Έχει μπερδευτεί. Πρέπει αυτό το ξεμπερδεύει κάποια στιγμή. Κατάλαβε. Εκτίθεσαι. Εγώ δεν εκτίθεσαι. Αυτά που λες τώρα είναι. Εντάξει, άσε να εκτίθομαι. Κόσμος, από κάτω ακούει, ο κόσμο ξέρει τι λέω. Πάρα κάτω, λέγε. Ναι, εγώ το λέω. Εσύ λέγε ή τα καθοσπρέπει σου με ροκ πινελιέ. Λοιπόν. Καλησπέρα, καραφίλια θερμοσύμφωνα και βόδι με ρούχα. Καλησπέρα και εσένα. Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Εντάξει, καλό άνθρωπο. Επειδή μα βρίζει. Ναι, έτσι. Όποιο μα βρίζει είναι κακό, λέει. Όχι, ρε. Αυτό είναι κούκλο, δηλαδή, μα λέει σε εμά. Πού να ξέρω, εφανισιακά. Τι είναι. Το ξέρω. Έχει κανένα κορμί σαν τον Ιχολίπτη, λαμπάδα να πούμε. Πώ θα γίνει, για. Εντάξει. Δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει. Ξέρει, άμα ο όμορφο ο άντρα και ο γυμνασμένο και ο σωστό κτλ. Δεν κοροϊδεύει του άλλου που είναι σαν και εσένα. Κάνα σαν και εσένα θα σε κοροϊδεύει. Κατάλαβε. Ενώ εσύ δεν κοροϊδεύει τότε κανένα. Δεν κοροϊδεύω, όχι. Γεια σου, Γρηγόρη, λέει κανένα προγνωστικό για σήμερα το βράδυ. Ένα κόρο που θα βάλω, λέει. Τι έδινε, τη μάτια. Διπλό. Στο παχύ. Και α το χάσω, λέει ο Τόργκελε. Άντε, μπράβο. Το κέρδισε. Μαγιά σου. Τι να σε κάνω, του έβαλε του καφέ. Κόκκινε πε το ράπτο. Ξέχασε του καφέ. Του ξέχασε του καφέ. Σκορομπούλι, να γελάσω. Του ξέχασε του καφέ για το. Ποτέ. Δεν σε είδα ζεστό σήμερα. Καλησπέρα, Κωστή και Γρηγόρη, λέει ο Πάουκ μπορεί να χάσει ακόμα και από το φάρο τη Αλεξανδρούπολη. Ναι. Εσύ είσαι αριανός, ο 3 μέχρι 6. Και τι τους έκανα χθες τους αριανούς, τους είπα μια αλήθεια και φωνάζανε. Που δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί τους, αλλά το είπα. Άκουγα το ραδιόφωνο του Άρη. Έχει ραδιόφωνο Άρη. Βέβαια. Ποιο. Να το πούμε, θα κάνουμε διαφήμιση, αλλά να το ακούνε κάπου, να αφήσουν τα άλλα ραδιόφωνα. Τα λιμά να ακούνε το Άρη. Εμείς είμαστε το πρώτο. Ιδρυματικό. Όχι, ρε, κανονικό. Και τι λέγανε. Βγήκανε να πούμε και λέγανε ότι ακούσανε λέει στο παλέ να βρίζουν. Μην τους ακούτε! Στα μη. Βρίζανε λέει τον αυτόνα. Πώς το λένε. Το Λάσκαρη το λέγανε λέει νέο Δαμιανίδη. Και αυτή η παραγωγή του ραδιοφώνου αυτού κάνανε κακή κριτική σε αυτούς τους κακούς ανθρώπους που λέγανε τον Λάσκαρη Δαμιανίδη. Και βγήκαν οι άλλοι και βρίζανε το ραδιόφωνο του Άρη Αργενή στο δικό μας ραδιόφωνο. Πες μου, ρε κόκκινε, μπορεί να το κάνεις αυτό. Μπορεί να το κάνεις αυτό εσύ. Όλα γίνονται. Βγαίνανε οι Αργιανοί και βρίζανε το ραδιόφωνο τους στο Μετρόπολης. Ζούμε άμεσά μας. Ρε, δεν πιάνεστε, ρε. Ποιοι λέει, ένας. Ποιοι κάνουν ραδιόφωνο. Ένας λέει αυτιστικός είναι ένας. Αυτός κοροϊδεύανε. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Κοροϊδεύανε. Όχι, τους δημοσιογράφους και τους παραγωγούς του. Καλά κάνανε, ρε. Δικαίωμά τους. Πώς τον είπανε. Πώς τον είπανε. Σε είπανε. Πώς το λένε τον αυτό. Δαμιανίδη. Καινούριο Δαμιανίδη σε είπανε. Νέο Δαμιανίδη. Ρε, έχουνε λόγο φαίνεται. Ρε, γιατί μου κάνεις τα δάχτυλα έτσι. Έχουνε κολλήσανε λόγο. Και εδώ φτύσε λίγο για να αρχίσω να μετράω. Έχουμε δουλειά, ε. Όχι μαγκές. Λοιπόν, καλόε Βιτάλ. Το λέμε καθημερινά, το τονίζουμε. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Η επαναστατική φόρμουλα με 10 ενεργά συστατικά. Το καλόε Βιτάλ.
Είναι 100% φυσικός ρυθμός κριτικής βιολογικής αλόης. Σε τζέλ, κυαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη σε, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα, τονώνει το ανασωπητικό, αυξάνει το αμυντικό σύστημα, βοηθάει όσους έχουν ανεβασμένο ζάχαρο, πόνους, αρθρώσεις, ευαίσθητο έντερο, δυσκυλιότητα, πεπιτικές διαταραχές και ένα σωρό ακόμη πράγματα τα οποία σας απασχολούν. Χάρη στη φόρμουλα η οποία έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και αν το δοκιμάσετε τώρα θα δείτε αποτελέσματα από την πρώτη και όλη την εβδομάδα. Τηλεφώνησε τώρα στο 2312-200-500 για να το αποκτήσετε με 34 ευρώ και 90 λεπτά οι φίλοι ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Λοιπόν, υπενθυμίζω, ΑΜΗ1 κενό. Απαντάτε ποιος είναι ο σημερινός, ο νέος προπονητής μετά το Θεοδωρίδη της ομάδας της Καλονής. Το στέλνετε στο 54-344 για να κερδίσετε 8 εισιτήρια. Αρκεί να βρείτε ποιος είναι ο νέος προπονητής Καλονής. Πάμε σε διάλειμμα. Όταν λέω εγώ τώρα ότι είναι το στέλεχος θύρας 7. Να πω δύο κουβέντες. Έτσι ωραίες. Να πω το χορηγό και μετά. Τι να πεις? Το χορηγό και μετά. Να πεις το χορηγό και μετά από τις κουβέντες. Ναι, αν είναι εύκολο. Εντάξει. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο έθιμο. Για φέτος πάντως έχει φροντίσει η Vodafone να μιλάτε όσο θέλετε με όσους θέλετε, ακόμα και αυτούς τους οποίους έχετε πολύ καιρό. Να τηλεφωνήσετε και να ανταλλάξετε ευχές. 1500 λεπτά προς όλους από κινητό, προς όλους παρακαλώ, και 1500 λεπτά προς όλους από σταθερό. Και θα μιλάτε δωρεάν από 25 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Απλή διαδικασία, γράφετε εκεί και το στέλνετε στο 1339. Δύο κουβέντες. Εγώ από τότε που έπιασα το μικρόφωνο, λέω αυτά που ξέρω. Είχα μάθει ότι ο Βρίζας με τον Αναστασιάδη δεν μιλιόντουσαν. Οι ρεπόρτερ που υποστηρίζαν τον Βρίζα βρίζαν τον Αναστασιάδη και κάτι λίγοι ρεπόρτερ λίγοι που ήταν με τον Αναστασιάδη βρίζαν τον Βρίζα. Όταν βγήκα και τα είπα σε κανάλι που βγαίνεις εσύ, με βγάλανε τρελό. Μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, βγήκαν όλα στην επιφάνεια. Λοιπόν, όταν ο Σκόρδας έμαθα ότι τα κάνει μπάγαλο με τον Άρη, δεν υπολόγισα εγώ το Super 3 και το Super 13. Δεν υπολόγισα τίποτα. Λοιπόν, όταν κάνανε αβάντα εδώ το γούμενο οι παλιοί διευθυντές με τους χοντρούς, τους ρεπόρτερ, πάλι δεν μάθησα τίποτα. Λοιπόν, εδώ εγώ έμαθα λοιπόν ότι ο Παπαδόπουλος ο Νίκος έχει σκοτωθεί με τον Παπαθανασάκη. Και το ξέρεις εσύ, πρώτος μου το είπες εσύ, γιατί έχει βγει στην πιάτσα. Ωραία. Το θέμα δεν είναι να πούμε βρείτε τα. Αυτά εδώ τα αδερφίστια, βρείτε τα. Βρείτε τα. Το θέμα είναι να πεις ποιος στέει και τι είναι. Θα πει βρείτε τα. Δεν έχει βρείτε τα, θα πάρεις θέση. Αυτά είναι λίγες δημοσιογραφικές πένες. Τολμούνε να πάνε και να γράψουν από αυτούς τους μεγάλους δημοσιογράφους της πλάκας. Τους οπαδούς. Λοιπόν, εγώ τοποθετούμε λοιπόν και λέω ότι στην κόντρα Παπαθανασάκη Παπαδόπουλου δίκιο έχει ο Παπαδόπουλος ο προπονητής. Τον οποίο και κριτική δεν τον υπάρχει, δεν υπάρχει κόντρα κατά. Σταμάτα ρε που δεν υπάρχει κόντρα ρε. Σταμάτα ρε, μη μιλάς. Δεν είναι κόντρα. Μη μιλάς ρε. Εσύ θα μου πεις εμένα. Μη μιλάς. Όταν μιλάω εγώ δεν μιλάς. Όπα ρε. Πες εσύ τα δικά σου, τα ήπια. Υπάρχει θέμα, κόντρα, διαφωνία. Θέλει να γίνει μεταγραφές ο Παπαδόπουλος, ο άλλος ο άνθρωπος δεν μπορεί. Υπάρχει θέμα. Έχει θέμα ο Παπαδόπουλος. Τι να κάνουμε τώρα, να τα κρύψουμε? Επειδή είναι ομάδα σου. Και την άλλη μεριά. Καλά, εγώ τα έβγαλα και μου λες. Σταμάτα ρε, τα έβγαλες βέβαια. Τα έβγαλες όλα, τα έβγαλες και τα παίρνεις πίσω πάλι. Ποια πήρα πίσω? Τι πήρες πίσω? Ποια πήρα πίσω? Υπάρχει θέμα Παπαδόπουλου, Παπαθανασάκη. Είπε κανείς ότι δεν υπάρχει. Και εσύ προηγουμένως τι με είπες, δεν υπάρχει κόντρα. Πώς δεν υπάρχει? Δεν είναι κόντρα. Ο ένας έχει πρόβλημα, ο άλλος δεν έχει, σου λέω. Άντε πάλι ξανά, μα τα είδα, λέμε. Ποιος δεν έχει πρόβλημα, ρε. Το πρόβλημα το έχει διοίκηση, δεν το έχει ο προπονητής. Λάθος κάνεις. Λάθος δεν κάνω. Το πρόβλημα το έχει ο προπονητής, γιατί με τη διοίκηση δεν μπορεί να έρθει σε συμφωνία. Δεν μπορεί να έρθει σε συνεργασία. Είναι θέμα μεταγραφών, ζήτησε παίκτες, δεν έρχονται, θέλουν να φύγουν κάποιοι άλλοι, δεν φεύγουν κτλ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Να τα κρύψουμε? Ποιος έκρυψε κάτι? Να κρύβουμε του ΠΑΟΚ γιατί δεν μπορεί να λύσουμε κανένα φίλο? Και να μας κακοχαρακτηρίζουν οι παοξίδες. Και τι στον κόσμο. Θα φοβηθούμε να πούμε τι γίνεται. Αυτό μάθαμε τώρα 20 χρόνια. Πιέζα αφουνοκέφαλε, τι με κοιτάς. Λέγε ότι θες. Τι να σε πω, ρε, τι να σε πω. Τι να φοβηθούμε το Μάνο, ο οποίος λέει. Ποιος Μάνο? Κρίσατε πόλεμο, παίρνει τηλέφωνο. Ποιος μόνος, ρε, κοιτάξτε. Να βγει ο Μάνος και να πει. Έχει λεφτά ο πρόεδρος να κάνει μεταγραφές. Είναι ο Παπαδόπουλος ευχαριστημένος.
Τι τα κρύβετε. Καλά, ρε, αυτά που είπαμε στο παραπέντε έρχεσαι μα τα λε. Άντε, πάρε, πε τα, γιατί άμαστε. Δεν τα είπα. Είπα ότι δεν έδωσε το πρίμο, ότι δεν έγινε αυτό, δεν έγινε. Τι άλλο να πω, δηλαδή, περισσότερο. Τελείωσε. Δηλαδή, στα δώσαμε στο πιάτο 10 και 15 μέρες. Βγαίνουν μετά από 15 μέρες όλοι και κάνουν τους έξυπνους, ότι κάνουν ρεπορτάζ. Καλά κάνεις. Τώρα γιατί φοβάσαι να τον πεις. Δεν φοβάμαι να πω τίποτα. Αφού το είπες. Αν φοβόμουν ρευλαμένε θα τα έλεγα. Τώρα γιατί δεν το λες, γιατί το κρατάς πίσω, δεν το κρατάς. Δεν μπορώ να ακούω οριστολογίες. Όχι από σένα. Ποιες είναι οριστολογίες, αγαπητέ. Ότι δεν μιλάνε οι δύο πλευρές, λέει. Ποιο δεν μιλάει. Ο ένας πάει καθημερινά και κάνει. Ποιος πέρα μιλάει, ρε. Τον παίρνει τηλέφωνο ο Παπαδόπουλος στον άλλο και δεν το σηκώνει. Έτσι έμαθα. Εκεί γιατί το λες. Αφορά κανέναν αυτό το πράγμα. Όχι, είναι λεπτομέρεια που ενδιαφέρει κανέναν. Λεπτομέρεια. Όχι. Λεπτομέρεια. Μεγάλη λεπτομέρεια. Καμία σχέση. Δεν έχει σχέση. Το πρόβλημα δηλαδή είναι. Δηλαδή, εμεί κάνουμε συνεργασία. Ναι. Και σε παίρνω εγώ τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Ναι. Και α πούμε ο Ανδρώνη θα λέει εντάξει, γιατί καλά τα μου δεν. Ρε πλάκα, κάνει. Ρε, ο ένα είναι υποτίθεται. Ή παίρνω εγώ τον Ανδρώνη τηλέφωνο. Ο ένα είναι ιδιοκτήτη. Ή εγώ παίρνω τηλέφωνο τον Ανδρώνη τηλέφωνο για τη δουλειά πάνω και αν με το σηκώνει. Γιατί πότε το σηκώσει. Λάθο κάνει. Μην κάνει πλάκα. Δεν είναι πλάκα αυτό. Εντάξει. Αυτό έγινε τώρα. Δεν είναι πλάκα. Αυτό έγινε τώρα. Για δεν το λες. Αφού εσύ το ήξερες πιο μπροστά από μένα. Για φοβάσαι να το πεις. Και τι να φοβάμαι, ρε φίλε. Είπα ότι το γεγονός είπα. Το γεγονός. Την ουσία είπα. Η ουσία. Δεν κάνει. Υπάρχει. Δηλαδή, συγγνώμη. Βγαίνει κάποιος και ρατάς. Έχει σημασία να πεις πότε, τι και γιατί. Και ρατάς είναι ό,τι και να πεις μετά. Άστο. Δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε. Βγαίνει κάποιος και ρατάς, ρε φίλε. Έγινε ζημιά. Ναι, τι έχει σημασία τώρα αν έγινε μια φορά, δύο ή δέκα. Και ρατάς είναι. Οι δύο πλευρές. Σου λέω ότι οι άνθρωποι δεν τα έχουν καλά μεταξύ τους. Δεν υπάρχει το πρόβλημα. Ξανά μα να πει. Πώς δεν υπάρχει. Για άγνωστο λόγο. Τι γιατί με κλείνει το μάτι. Για. Ποιο κλείνει το μάτι. Για άγνωστο λόγο. Για άγνωστο λόγο. Για άγνωστο λόγο. Δεν απαντάει ο Καναδός. Πού δεν απαντάει. Εδώ και λίγες μέρες. Σε ποιον. Στον προπονητή. Έχει δεν θέμα αυτό. Καλά, οκ. Okay. Οκ. Okay. Αυτά που λέω εγώ τόσο καιρό τι είναι, λέει. Πες τα, γι' αυτό σε λευγάρτα. Άντε και είπες δεν απαντάει ένας τηλέφωνο στον άλλο. Και τι έγινε. Αλλά τι ωραία εγώ σχέση. Την έψαξα περισσότερο. Για πες τι. Είδα τα λεφτά που δεν δοθήκανε. Δεν με ενδιαφέρει το γιατί μπορεί μια εβδομάδα, μπορεί κάτι να συμβαίνει, κάτι οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να έχουν τέτοια σχέση εδώ και καιρό. Δουλεύουν μαζί ένα μισό χρόνο. Αυτοί μαζί ανεβάσαν την ομάδα. Δεν μπορώ να χρεώσω μόνο στον πρόεδρο ή μόνο στον προπονητή. Το θέμα είναι τι μπήκε ανάμεσά του ξαφνικά. Γιατί αυτό που λες εσύ. Είναι ένα κομμάτι. Τι μπήκε ανάμεσά του. Τι μπορεί να μπήκε ανάμεσά του ξαφνικά και να χάλασε. Κάτι μπήκε. Το τρίτο άτομο. Κάποιο μπήκε. Υπάρχει τρίτο πρόσωπο εδώ πέρα. Μην γελάτε. Δεν γελάω καθόλου. Σοβαρά μιλάω. Σοβαρότατα μιλάω. Κάτι έγινε. Μάλιστα. Κάτι έγινε. Ανέβασε την ομάδα ο Καναδός. Άντε, κάνανε καλή δουλειά. Μεγάλη. Ωραία. Δεν μπορώ να μηδενίσω ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Ωραία. Έχω μάθει να προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι δίκαιο. Θέλετε να πάτε Πέμπτη που λέγατε. Θέλω να προσπαθήσω να είμαι δίκαιος. Ούτε τον ένα μπορώ να απαξιώσω, ούτε τον άλλον. Ποιος απαξιώ. Είναι κατηνιές το αν ο ένας σηκώνει το τηλέφωνο ή δεν το σηκώνει. Είναι θέμα όλα τα υπόλοιπα. Γιατί είπες πριν και δεν το έδωσες. Γιατί είπες μεταγραφές και δεν τις κάνεις. Γιατί τον είπες τον άλλον ότι θέλω πέντε παίκτες και δεν τους κάνεις. Πες γιατί όμως δεν τους κάνεις. Ναι, εντάξει, ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Γιατί δεν πήρες τεχνικό διευθυντή. Γιατί η ΠΑΕ τρέχει. Εγώ τα λέω από την αρχή του έτους. Με τέσσερα άτομα. ΑΕ Καναδέ δεν υπάρχει παγκοσμίως. Εσύ πες που γνωρίζεις τα πράγματα γιατί το λέω για να πάρω να βρω δουλειά. Πάμε, πάμε. Όχι, ρε κοκκινό. Τότε. Βρεις δουλειά, ρε. Με νοιάζει εμένα η δουλειά δικιά σου θα βρεις. Βρες, τι με νοιάζει. Εδώ είναι η δουλειά μας. Τελείωσε. Έχεις δει αλλού ΑΕ με τέσσερις υπαλλήλους. Μη φωνάζει, μη φτύνεις, ρε. Τώρα σου ήρθε η έξαρση. Ποια έξαρση και μου λες τώρα άμα σήκω στο τηλέφωνο και άμα δεν σήκω. Σε και με καντάρ. Σε και με καντάρ. Σιγά τώρα άμα δεν σήκω και τι έγινε. Δεν είναι σοβαρό θέμα αυτό. Να είχες τον ίδιο έτσι, την ίδια λαχτάρα, όχι θέλω, εσύ. Όχι. Θέλω να σε δω, ρε κόκκινε, να πάρεις τον Ανδρώνη τηλέφωνο και να μην σου σηκώνει. Δεν με το σηκώνει. Πόσες φορές με είπες. Δεν με το σηκώνει. Δύο φορές έχει γίνει. Α, δεν με πήρες τηλέφωνο. Και με πήρε μετά. Με πήρε σε μένα τηλέφωνο. Με πήρε μετά. Διαμαρτυρώσουμε. Δεν με το σηκώνει. Εκνευρίστηκα, ναι. Α, εκνευρίστηκες. Ναι. Είναι προπονητής, πρέπει να εκνευριστεί. Έλα στη θέση του. Με σκορ... Είπα εγώ όχι. Α, είπες εγώ όχι. Και γιατί, για το κάνω θέμα. Άκουρε κόκκινε, σε μια ομάδα που. Το έκανα αυτό. Στάσου ρε κόκκινε, να σου πω εγώ δύο κουβέντες. Όταν σε μια ομάδα παίρνει προπονητή τηλέφωνο το μεγαλομέτωπο και δεν το σηκώνει, είναι ένα θέμα τώρα. Πώς θα το κάνω. Είναι ένα θεματάκι. Πρέπει να το λύσει. Εγώ βλέπω το πιο σοβαρό όμως. Ναι. Αυτά τα βρύτετα των άλλων αδειοφόρων, εμένα δεν με καλύπτουν. Τα βρύτετα. Και εγώ βγάζω την ώρα μου απ' έξω, σκοτωθείτε εσείς, βρύτετα, να γράψω εγώ τι έγινε. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα πάρει θέση. Θα πάρει θέση και θα πει τι έγινε, ποιο φταίει, ποιο δεν φταίει ή πώ μπορεί να βρεθεί λύση και τι θα γίνει. Όχι, βρείτε τα. Αυτά είναι
Βρείτε τα. Μεσοβέζικες λύσεις. Βρείτε τα. Για τον άλλον τώρα ακούω Βεζιρτζής με Δερμιτζάκι. Έτυχε βρεθήκαν. Ναι. Το έγκλημα ποιο είναι. Πειράζει που βρεθήκανε. Όχι, όχι, καθόλου. Ποιο είναι το έγκλημα στον ΠΑΟΚ, ξέρεις. Αμάθηκε ο Σαββίδης. Πολλά είναι τα έγκλημα. Το έγκλημα στον ΠΑΟΚ είναι ότι αξιολογεί ο Βεζιρτζής για ποδοσφαιρικά θέματα. Αυτό είναι το έγκλημα. Ότι μιλάει με υποψήφιο τεχνικό διευθυντή ο Βεζιρτζής, ο οποίος από μπάλα δεν έχει χαμπάρι. Ξέρει πολύ καλά τον μπάσκετ. Θα ήταν προτιμότερος λοιπόν ο Βεζιρτζής να πάει εκεί με τους φάρους και τις. Με τον μπάσκετ. Με τον μπάσκετ να ασχοληθεί. Που είναι πιο έμπειρο. Άρα να πηγαίνει ραντεβού, να πούμε, με το Δερμιτζάκι. Και πώς μπορεί να αξιολογήσει ο καθηγητής των Γαλλικών το Lower. Και πώς μπορεί να αξιολογήσει ο καθηγητής των Αγγλικών το Certificat. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρε. Και ακούω λένε δεν κάνει, λέει ο Δερμιτζάκης. Ποιος θα το κρίνει αυτό, ρε, ότι δεν κάνει ή κάνει ο Δερμιτζάκης. Το πρόβλημα είναι ότι το κάνει ο Βεζιρτζής κανονικά. Θα πρέπει να στείλεις τον Κούδα εκεί. Λεπτομέρεια. Θα πρέπει να στείλεις, ξέρω εγώ, τον Κούλη τον Αποστολίδη εκεί. Κάποιο πιο να αξιολογήσει τα ποδοσφαιρικά. Ναι, ή ένα προπονητή που πέρασε από τον ΠΑΟΚ και κάνει κάποιες επιτυχίες. Να αξιολογήσει. Όχι το Βεζιρτζή που έφερε το Βαλένσια με μια θλάση από το πουλί του μέχρι τον αστράγαλό του. Και το 81 όταν ήταν η θύρα 4 έβριζε τον Λόραν και τον Παντελάκη και του θέλαν του διώξουν από τον ΠΑΟΚ. Εκείνες τις χρονιές έκανε ο Βεζιρτζή στον ΠΑΟΚ. Τη χρονιά που βρίζαν η θύρα 4 τον Παντελάκη και τον Λόραντ, Ρουφιάνο του Παντελάκη το λέγαν, μετά όταν πέθανε τον κάνανε μνημόσυνα. Να είχαμε να λέγαμε. Και την άλλη ο φορά ήταν. Έτσι είναι, ο κόμος δεν ξέρω τι ήταν. Κόσμος. Ναι. Και μετά όταν πήγε ο Βεζιρτζής με τον Αναστασιάδη έγινε ο χαμός. Με τη θλάση. Ρωτήστε τον Αναστασιάδη, κύριε Βεζιρτζής. Θα αξιολογήσει ο Βεζιρτζής αν ο Δερμιτζάκης κάνει. Το έχετε χάσει το έργο εκεί στην Τούμπα, κύριε. Θα αξιολογήσει ο Βεζιρτζής. Εάν κάνει όχι ο Δερμιτζάκης. Το χάσατε το έργο, κύριε. Το χάσατε. 2-0. Πάμε, δεν έχει άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τέλος. 2-0. Άντε τώρα. Και έχει τεχνικό διευθυντή. Και έχει τεχνικό διευθυντή με ένα 200 για να πάει να πληρώσει τον Χατζη Ισαΐα που τον είχε τζάμπα. Και πάει να πληρώσει τον Τζινότα που τον είχε τζάμπα. Για να πάει να φέρει το Σίντελφελ με τρεις θλάσεις. 111. Ο Βέλιος λέει που λύθηκε ένα 200 γάβρο, τα 200 τα πήρε ήδη. Θα πάρει και κανένα μας, λέει, αν χρειαστεί για να σωθεί φίλος Τζόρνταν. Αυτό τώρα είναι πληροφορία, ρε παιδιά. Δηλαδή, ασύλληπτα πράγματα. Δεν το ξέρουμε εμείς και το ξέρεις εσύ. Αν είχε πουληθεί και είχε πάρει και τα 200, θα ήταν όλοι πληρωμένοι και όλα καλά. Μην κουράζεσαι. Για να καταλάβεις πώς. Για να πάει η εθνική ο Βέλιος, πρώτα θα περάσει από το κρεβάτι. Αν είχε γίνει αυτό. Ναι. Αν είχε γίνει αυτό που λέει. Θες να γίνεις ηθοποιός, θα περάσει από το κρεβάτι. Ρε φίλε, αν είχε γίνει αυτό που λέει. Ναι. Θα είχαν πληρωθεί οι πάντες, θα ήταν ανελικά. Ο Μαλισόβας. Δεν ναι. Ο Μαλισόβας θα φτάσει σε μεγάλη πείνα για να σου πάρει το Βέλιο για ένα ψωμί. Θα φτάσει σε μεγάλη πείνα. Θα δούμε. Εγώ θα δούμε. Και εκεί φαίνεται και η δυναμική σου. Σαν ομάδα. Κόκκινα, σε είδα χθες στο Μακεδονία TV το πρόσωπό σου κάλυπτε σχεδόν όλη την οθόνη. Αφού είπαμε ότι είμαι 52 ιντσών. Ρίνο, κύριε. Ρίνο. Δεν κατάλαβα. Τις πιο όμορφες γυναίκες είχαν οι Ούνοι. Τις λεγόμενες Ουνάρες. Έξυπνος. Κούκλος είμαι ρε γούρουνο κουμπαρά. Με χέρια καραφλόπουλε. Να σε δούμε ρε φίλε. Στείλε φωτογραφία. Να σε δούμε. Να πούμε ρε φίλε ότι είμαστε ρόμπες. Είμαστε εμείς άσχημοι και εσείς ωραίος. Ότι εσύ είσαι πολύ ωραίο. Έτσι. Και εμείς να πούμε ότι είμαστε ρόμπες. Έτσι. Τα υπόλοιπα τι να συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν. Τελείωσε και με τον ΠΑΟΚ. Δύο κουβέντες πριν για τον ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Δεν μου λες ποιους παίκτες θα έπαιρνες τώρα. Καταρχήν ακούω Φακούντο Περέιρα πάει Racing Club. Ναι, συγγνώμη, γιατί να έρθει ο Φακούντο Περέιρα, για ποιο λόγο. Δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα μαζί. Γιατί να φύγει τότε αφού μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα, ξέρεις. Γιατί έφυγε, ξέρεις. Νομίζω ότι δεν άρεσε τον Τούντορ. Έτσι λες εσύ. Προφανώς δεν άρεσε τον άλλον. Όχι. Ο Περέιρα δεν ήταν στο κόλπο του φαγώματος για τον Άγγελο Αναστασιάδη. Ήταν εκτός. Ο Περέιρα. Και ήταν εκτός και ο Τζιόλης. Αυτοί οι δυο ξέρω ότι ήταν εκτός. Και εκτός ήταν και ο Ιτάνς που έπιασε τον πέναλτι. Σωστά τον πήγε χθες ένας ακροατής. Ο Ιτάνς που έπιασε τον πέναλτι. Εντάξει. Για ποιο μάτς μιλάς? Για την Καλονή. Ναι. Κοιτάνε να φάνε τον Αναστασιάδη. Λοιπόν, δεν τον φάγανε εκεί. Δηλαδή θυσιάσανε ένα πρωτάθλημα. Σιγάρι, ποιο πρωτάθλημα. Θυσιάσανε ένα πρωτάθλημα για να φάνε τον προπονητή. Θα σου πω. Αυτό βγαίνει και λες τώρα. Θυσιάσανε πρωτάθλημα. Μάτα, ρε, μη, για να φάνε τον Άγγελο. Να σου πω για τον περσινό ΠΑΟΚ. Γύλος.
τρύπια βάρκα. Για τον περσινό ΠΑΟΚ. Ναι. Από εθνική θες. Από μέσα θες, απ' έξω θες. Από πού θες. Άργησες, αλλά πες. Γύλος η τρύπια βάρκα. Και ο Περέιρα, ο Τζιόλης. Ο Τζιόλης που στάθηκε κύριος. Σου λέω ποιοι στάθηκαν κύριοι. Και ξέρω και κάποιο παίκτη που συμπαθώ που δεν στάθηκε κύριος. Θα πούμε και με αυτόν. Εντάξει, που δεν του κάνουν συμβόλαιο τώρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και με αυτόν. Κύριος ήταν του Ιτάνς. Κύριος ήταν και ο Περέιρα. Γιατί να πάρουν τον Περέιρα αφού τον διώξανε. Δεν έκανε τότε και κάνει τώρα. Τι είναι αυτά εδώ, ρε. Τι με κοιτάζε. Ποιος σε κοιτάει. Και έχουν τμήμα παιδιών στον ΠΑΟ και φίβων και κάπα τόσο. Και τους φέραν τον Τσινότα και τον Χατζησαΐα και τώρα θέλουν να τους αγοράσουνε. Εγκλήματα. Θέλω να φέρω τον Σίτελφερ 30 χρονών. Σαν τον Κιωσέντο Φορτηγατζή. Λίγα πάνω, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, να ανέβει τον Παόλο απάνω. Να ρε, πώς γίνονται οι μεταγραφές. Τι να είναι μεταγραφές. Μπουμάλ στον Παναθηναϊκό. Θα φέρουν τον Σισοκό. Μπουμάλ στον Παναθηναϊκό. Κάτσε ρε, περίμενε ρε. Πάω να φέρουν τον Σισοκό, λέει Σισοκό, Σισοκό, Σισοκό είναι εξτρέμ. Και παίζει ο Πάοκ με εξτρέμ ρε για πάρει τον Σισοκό. Και του δίνεται ένα 200 αυτό εκεί πέρα. Κάνει κάτι μάγουλα σαν τον Αυλονίτη έχει γίνει. Ε, αυτόν εδώ τον Άρνεσεν, τον πληρώνετε και βρίζετε τον Βρίζα. Και κλείφτε τον Άρνεσεν. Άφηγετε από εδώ πέρα ρε. Από αυτοκτονίστε σε άλλη γειτονιά, φεύγω εγώ. Πάω δίπλα. Μισή δουλειά, φεύγει, μπαίνει. Τελικά όλοι ξέρουμε τι γίνεται στην Ευρωμομπάλα. Λέει και όλοι οι δημοσιογράφοι κοκοκο, ντροπή όσοι κάνουν τους κότες και ξεφτύλα. Αξιολογείτε παιδιά τι γίνεται. Κωνσταντίνε Μαραγκή γίνεται πιο σαφής. Ήσουνα και που ήσουνα τι έγινε δηλαδή. Και που ήσουνα τι έμαθες κάτι πρέπει να ξέρουμε. Χατζάρας λέει ξεφτύλα να σώσουν τον Άρη δύο άτομα από τη Βέρεια. Όπα. Ψέματα λέει. Γιατί κακό είναι, έχει σημασία από πού είναι. Ναι, ναι, κάτσε ρε Γιώργο. Κάτσε ρε Γιώργο. Από πού είναι. Παράρτημα της Βέρειας έγινε, καλά λέει. Τι κάτσε ρε Γιώργο. Γιατί τι σε ενόχλησε, πολύ συνέστημα έβγαλε ξαφνικά. Σε ενόχλησε που είπε. Με τον Μπάουκ και με τον Ρακλή έβγαλε κανένα συνέστημα. Ναι, φυσικά. Ναι, με τον Μπάουκ συνέστημα. Τον Μπάουκ παθιάστηκε. Εγώ βγάζω τη λογική. Εσείς με τα συναισθήματα και τις φοβίες σας και τα συμπλέγματά σας. Εγώ βγάζω τη λογική. Μόνο εσύ. Ναι, εγώ βγάζω τη λογική. Καλά λέει ο Χατζάρας. Τι είναι ο Άρης. Παράρτημα της Βέρειας είναι. Ψέματα λέει. Τι λέει ρε, ψέματα λέει. Λέει ντροπή να τη σώζουν δύο από τη Βέρεια. Και λοιπόν. Λοιπόν τι. Τι δεν ντροπή. Τι έγινε δηλαδή. Δεν ντροπή. Καταρχήν ουδής προφήτης στον τόπο του. Ποιος προφήτης. Κανένας προφήτης στον τόπο του. Ποιος προφήτης. Οπότε. Πού είναι το κακό, δεν κατάλαβα. Πού είναι το κακό για τον Άρη. Ναι. Τι γελάει ο κόσμος. Κάνανε τον Άρη παράρτημα της Βέρειας. Τι άλλο να πάθουνε ρε. Και η Βέρεια ήταν παράρτημα του ΠΑΟΚ. Πάω ξέιν, τι είναι. Επειδή τα κάναμε μεγάλη κουβέντα χτες το βράδυ, δεν θέλω. Δεν λέει ο Χατζάρας τίποτα λάθος, λέει ρε. Στις 3... Κάτσε ρε, περίμενε. Στις 3 παρά 1 ναι. Δεν θα ανοίξω κουβέντα. Τι να ανοίξει κουβέντα. Γιατί εσύ είσαι βλαμμένος. Τι εγώ με βλαμμένο. Και ένα θέμα. Τι να κάψω θέμα. Τι ωρών, θα το κάψω σε 3 δευτερόλεπτα. Σιγά μην κάτσω και 5 ώρες να αναπτύξω ένα θέμα. Για τον Άρη. Σιγά για τον οποιοδήποτε. Αντιαριανέ. Το Βεζιρτζής, ο Βεζιρτζής λέει θα αξιολογήσει τον τεχνικό διευθυντή. Άντε πέστε στο Θερμαϊκό να σας φάνε τα σκατάρε του ποτού. Του δημάρχου. Κόψε το μικρόφωνο. Άντε ρε, πέστε. Κόψε το μικρόφωνο τον αφήνεις και εδώ είσαι εσύ γιατί έχουμε δουλειά. Καλά, κάνε το μάγκα και μετά θα τρέξεις και δεν προλαβαίνεις. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μπορείτε να αποκτήσετε Hyundai i20 με συνολικό όφελος 2.700 ευρώ με 5 χρόνια εγγύηση, 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Πιο δωρεάν δεν γίνεται. Είναι diesel εξατάχυτο 1.100 κυβικά. Όταν λέμε σέρβις εγγύηση 5 χρόνων, δεν πάνε να κάνετε 8 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε 5 χρόνια. Η εγγύηση υπάρχει. Τα δύο χρόνια τα λέμε σέρβις εντελώς δωρεάν. Εντελώς δωρεάν. Πάτε και δεν δίνετε ούτε σεντίμ, όχι ευρώ. Φεύγετε κανονικά και με τον νόμο. Αν θέλετε και περισσότερα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η προσφορά από την εταιρεία Σκιάδης Παλοδήμος. Τώρα τηλεφωνείτε στο 2315-96-596 ή πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών για να το αποκτήσετε σε αυτή την εκπληκτική τιμή με αυτή την ανεπανάληπτη προσφορά. Α3 κενό. Ποιος είναι ο νέος προπονητής Καλονής για να κερδίσετε 8 εισιτήρια για τον αγώνα του Ηρακλή με την Καλονή το Σάββατο 7.30. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ανοίγουμε γραμμές. Λοιπόν,
Ροκάρουμε σήμερα εις μνήμην του τεράστιου Λέμι τον Motorhead, ο οποίος μας άφησε. Έφυγε Κώστα μου 2 μέρες αφού διαγνώστηκε με καρκίνο παίζοντας PlayStation. Δεν κατάλαβα, ρε Κώστα. Διαγνώστηκε πριν από 2 μέρες ότι είχε καρκίνο. Πριν 2 μέρες. Ναι. Ναι, και. Και έφυγε. Έφυγε την ώρα που παίζε PlayStation. Σε τώρα πόσες ανακοπή. Μέρες. Μετά από 2 μέρες. Τώρα δεν έφυγε από το καρκίνο, μπορεί να ανακοπεί. Κόκκινα είναι δυνατότητα. Δεν είναι. Να σε διαγνώσουν καρκίνο, δηλαδή το 1990 και να φύγει το 1998. Μετά από 2 μέρες, λέω. Μετά από 2 μέρες. Δεν είπα 90. Σε ηλικία 70 ετών. Από τι πέθανε, ρε Κώστα. Δεν έχουν βγάλει το ποσό, και το βράδυ πέθανε. Σου λέω πριν από 2 μέρες, το σίγουρο είναι ότι έμαθα ότι έχει καρκίνο. Ναι, και τι πέθανε από το φόβο του. Πώς. Μπορεί να πάθανε ακόμη, γιατί παράξενο. Εδώ περνάει ένα αυτοκίνητο, πατάει λίγο γκάζι και ο άλλος παθαίνει ταράκουλο. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Θα σου πούνε ότι έχεις τη χειρότερη αρρώστια που υπάρχει στον πλανήτη. Μία από τις χειρότερες. Δεν σκοτώνει πάντα. Εντάξει. Και θα είσαι καλά. Δεν είναι, είναι ανθρώπινο. Έχουν γλιτώσει από τον καρκίνο. Ου, εκατομμύρια άνθρωποι. Ανθρώπινο είναι. Άντε ρε. Λοιπόν. Μην κάνεις τον κόσμο να φοβάται. Δεν βλάκα, κάνω κανένα. Βλάκα. Εγώ. Βλάκα σε κεφαίνε. Έχουν σωθεί τόσοι άνθρωποι. Βλάκα. Βλάκα. Με περικεφαλαία. Ηλίθιε. Από εκεί βγήκε βόδι. Πάνω σου. Μας ξάπλωσες. Τι θες ρε. Λοιπόν, οι γραμμές είναι φουλ. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, να μιλήσεις. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα ήρθαν μαζί και τα πιο ωραία έθιμα. Το πιο όμορφο. Τα δώρα. Κάποια δώρα όμως έχουν μεγαλύτερη αξία. Και έτσι η Vodafone συνεχίζει και φέτος το έθιμο της, κάνοντας δώρο με κάθε αγορά σε αξεσουάρ, smartphone ή tablet, 1 ευρώ στα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας των παιδικών χωριών SOS. Α1 κενό. Πείτε μας ποιος είναι ο νέος προπονητής ομάδας της ΑΕΛ Καλονίας που θα παίξει με τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο το Σάββατο και κερδίσετε 8 εισιτήρια. Βάλτε και το ονοματεπώνυμό σας. 8 εισιτήρια για τον αγώνα του Ηρακλή με την Καλονή. Ενώ μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία σας δίνει το i20 με όφελος 2.700 ευρώ κάτω, καλά ακούτε, με 5 χρόνια εγγύηση ανεξαρτήτων χιλιόμετρων, όσα χιλιόμετρα και να, εκατομμύρια χιλιόμετρα και να κάνετε, 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, και αν δεν έχετε πάρει τώρα τηλέφωνο στο 23 15 96 5 96, ή δεν μπορείτε, δεν έχετε παρά να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και να επισκεφτείτε τη μεγαλύτερη εταιρεία, την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Καλησπέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη του Ηρακλή. Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κύριε Κόκκινε. Γεια σας. Λοιπόν, το δεύτερο μισάωρο είπατε αλήθειες. Επειδή στον Ηρακλή, και θα πω τη γνώμη μου σαν μάνος, χωρίς να εκπροσωπώ κανέναν, σαν μάνος ένας φίλος του Ηρακλή, οπαδός, ό,τι θέλετε. Έχουμε γίνει detective, αστυνομική, δαιμόνι, ρεπόρτερ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καλά θα κάνουν εκεί στην ΠΑΕ να μαζέψουν τα κομμάτια τους, διότι έχουν γνώση αυτοί που πραγματικά αγαπάνε τον Ηρακλή. Και αυτοί, δυστυχώς για ακόμα μια φορά, στην ιστορία του Ηρακλή, αποδεικνύονται πάρα πολύ λίγοι. Και για μένα πάντα το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Εγώ δεν λιβανίζω κανέναν. Εγώ στη ζωή μου δεν λιβάνισα κανέναν πρόεδρο του Ηρακλή. Μία φορά έκανα λάθος μεγάλο και το πλήρωσα χοντρά. Λοιπόν, κοιτάξτε καλά, διότι ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλο σωματείο και έχει περάσει πολλά. Ευχαριστήσαμε εκατομμύρια φορές μέχρι σήμερα τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ηρακλής, που βγήκε η ομάδα στην πρώτη εθνική. Από εκεί και πέρα, δεν με ενδιαφέρει τι είναι, τι δεν είναι, τι κάνει, τι δεν κάνει. Όσον αφορά το να μην, όπως αποκαλύψατε εσείς, μιλάει προπονητής με τον παίκτη, αυτό δεν γίνεται ούτε στην Ουγκάντα. Ο προπονητής με τον... δεν γίνεται, όπως είδαμε σε όλες τις εφημερίες και των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και των Βαλκανίων, αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Μάκης Εντελίδης να παίζει όλους τους ρόλους στην ΠΑΕ Ηρακλή. Τι κάνει αυτός, το σπασμένο τηλέφωνο είναι? Ποιος είναι αυτός? Ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών του Ηρακλή. Δεν με νοιάζει. Δεν έκανε τίποτα για τον Ηρακλή. Εξαφανισμένος 30 χρόνια. Δεν μπορεί να το λες αυτό πράγμα. Δεν μου φέρε τίποτα. Σου έφερε τον Καναδό. Τι έκανε? Έφερε τον Καναδό. Αυτός που πληκτρολογούσε στην ιστοσελίδα του, μην τυχόν και πάρει ο Καναδός στην ομάδα.
Αυτός τον έφερε, έτσι λέει ο Παπαθανασάκης, έτσι είπε. Ο Σεντελίδης με έφερε. Ο ίδιος το λέει. Να παίζουνε με τις ψυχές τον κόσμο και το λαό του Ηρακλή. Ας το ξεχάσουνε. Ας το ξεχάσουνε. Ας το ξεχάσουνε. Όσο για Ολυμπιακούς, Βέλιους, τέτοιου είδους αυτά, επίσης θα σε ξεχάσουνε. Δεν μπορεί. Βγαίνει και το λέει. Κατεδαφίζεται μπροστά στα μάτια μας η ομάδα μας. Ο κόσμος του Ηρακλή πρέπει να είναι σε παγρύπνηση. Κατεδαφίζονται όλα. Δεν πιστεύω ότι είναι αφέλεια. Δεν πιστεύω ότι είναι αφέλεια. Όλα έχουμε περάσει πολλά στον Ηρακλή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του στη μίχρα. Αυτό είναι το μήνυμα. Όχι μεταγραφές λεγάκι δεν γίνανε. Να μας πούν τι γίνεται εκεί μέσα. Και ποιος είναι ο ρόλος κάποιον. Να σε καλά. Να ολοκληρώσω κύριε Κόκκινε. Μια ΠΑΕ δεν διοικείται έτσι. Με ψέματα. Έχει δίκιο ο κύριος Ναυτόπουλος. Και εσείς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και στον Ηρακλή εμείς δεν θέλουμε ότι σε άλλες ομάδες να είναι καλά κλειστά τα στεγανά. Και την πληρώνουν χρόνια. Οι αιώνιοι πρωταθλητές. Εμείς δεν είμαστε αιώνιοι πρωταθλητές. Αλλά εμείς μόλις μυριστούμε, τελειώσαν όλα. Να είσαι καλά. Τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Ράπλη, σχολίασε. Καρυπίδι ο Κόκκε ακόμα περιμένει την προκαταβολή που συμφωνήθηκε εδώ και τρεις μήνες. Όπως και άλλοι ακόμα περιμένουν. Ο Μπράβο, όπως και εγώ, και έχουν αγανακτήσει που δεν δίνεις τα χρήματα που συμφώνεις με τον Κόκκε για το σπίτι. Και τον φιλοξενεί ακόμα ρόλ. Μπράβο. Πολύ καλά κάνει αν το κάνει αυτό ο κύριος Καρυπίδης. Πολύ καλά κάνει. Βρωμάει ο Άρης με τον Κόκκε. Πήρε επιτέλους μπροστά ο Καρυπίδης σε αυτό το θέμα. Γιατί στα άλλα πιστεύω ότι θα κάνει καλά τα πράγματα για τον Άρη. Γιατί η Βέρεια δεν με ενδιαφέρει. Γιατί η Βέρεια, αφού δεν ξεσηκώθηκαν οι φίλοι της, να που κάτσε ρε φίλε, η Δίπορτο κτλ. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν. Ο Κόκκε την έχει δει γκόμενος, την έχει δει παίκτης, την έχει δει Μαραντόνα κτλ. Του Καρυπίδης έμαθα δεν τα σηκώνει αυτά. Και ο Αναστόπουλος έμαθα τον Κόκκε δεν το γουστάρει. Λοιπόν. Κακό κάνει στον Άρη ο Κόκκε. Παρακαλώ. Εντάξει. Κάτσε λίγο. Και απλήρωτη είναι όμως. Αν θέλει λεφτά να πάρει ο Κόκκε, έχει πάρει από τον Άρη ήδη πάρα πολλά λεφτά, υπερτιμολογήθηκε και τάισε και πολλούς γύρω-γύρω. Παρακαλώ. Λοιπόν, πολύ καλά τον κάνει ο Καρυπίδης. Τα ξέρω. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Για γαρά. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί σας έχει πάει η γκρίνια Κόκκινη στον Ηρακλή? Αυτός ο προπονητής να τον ευχαριστείτε, το να ανάβετε ένα κεράκι, να τον πάρετε. Σωστό, οι φιλάθλοι δεν λένε για τον προπονητή. Γιατί άξιος τίποτα περίεργο. Οι φιλάθλοι δεν λένε για τον προπονητή. Λένε ότι. Για τη διοίκηση, με τη διοίκηση τα έχουν όλοι. Είναι δίκαιη η Ηρακλήδη. Με τη διοίκηση τα έχουν όλοι. Είναι δίκαιη η Ηρακλήδη. Δεν τα βάλαμε τον προπονητή. Ο προπονητής και ο πρόεδρος μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να μην πληρώνει ο προπονητής. Ναι, εδώ όμως δεν είναι σαν την ομάδα της καρδιάς σου να τα κρύβουμε. Τα βγάζουμε στη φόρα. Η ομάδα της καρδιάς μου τουλάχιστον αποδείχθηκε. Εδώ βγαίνουν στη φόρα, δεν μένουν κρυφά. Πληρώνεται και την παραμικρή. Δεν είπε κανείς ότι είναι μεταξύδες. Είναι προπληρωμένοι, όχι πληρωμένοι. Αλλά εδώ μπράβο, και. Αλλά δεν αποδίδουν αυτό που πρέπει να αποδίδουν. Άλλο καπέλο αυτό. Εμείς τα στραβά δεν έχει σημασία για ποιον, τα βγάζουμε. Εγώ θα σας έλεγα ποιο προπονητή θα έχει η Καλονία, αλλά επειδή θα είναι ένα καλό διαράκι εδώ τώρα και δεν θέλω να σας τα αποδείξω, γιατί γνωρίζω τον προπονητή ποιος πάει στην Καλονία. Ποιος πάει? Δεν θέλω να το πω στον αέρα εγώ αυτό, άμα θέλεις μετά εκτός αέρα μπορώ να σου πω ποιος πάει. Αφού πήγαινε. Ένα καρφωτό διάλειμμα. Αφού πήγαινε. Μα ξέρω εγώ τώρα ποιος είναι αυτός τώρα εδώ πέρα και έρχεται παίρνει ένα διάρι μέσα στο καφέ. Πώς θα πάρει διπλό, βρε. Παίρνει ένα διάρρη εδώ στο Καφταζόγλιο. Βρε, δεν θα τον απαγάγουνε, δεν θα πάει στο γήπεδο. Μα δεν μπορεί, έχει πέντε δρόμους τώρα. Εκτός άμα πάει στο Αχέπα τη Μοτακή και καθίσει μέσα στην παθολογική και μπορεί να βγει την άλλη μέρα από εκεί. Ποιο αυτό το παιχνίδι είναι μεγαλύτερο άσο του πλανήτη, πλάκα μου κάνεις. Εντάξει, εσύ παίξε το άσο αυτό, ποντάρι στο φιλαράκι. Έτσι και γίνει καλιαστραφή. Ούτε στο καραβέρικο Βιετνάμ δεν γλιτώνουνε κάποιοι. Ποντάρισε μέσα δύο καφέδες στο φιλαράκι σου, αλλά με πληρωμή όμως. Γιατί παγώθηκε ότι δεν πληρώνεις. Τι γίνεται? Εγώ δεν πληρώνω. Έτσι λέει. Εμένα με ξέρεις 40 χρόνια. Με ξέρεις να μην πληρώνω.
Ε, ναι, ο Φιλαράκης όμως τι λέει αυτό το πράγμα, παγώθηκε. Με ξέρεις να μην πληρώνω. Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις, κόψτον. Όχι. Κόψτον, άμα δεν ξέρει. Θα μας βγάλει παταξί. Άνα καθίσα πίθανε. Παταξί σε έβγαλε αυτός. Ο Μάρκος θα μας πει παταξί. Θα σε σκίσω, ρε Γαϊντούρη. Ναι. Καλησπέρα Κωστή και Γρηγόρη. Γεια σου φίλε μου. Χρόνια σας πολλά. Επίσης φίλε. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, ο λόγος που ο Ηρακλής την Κυριακή, το Σαββάτο που παίζει, δεν θα παρουσιάσει καμιά μεταγραφή και θα μας παρουσιάσουν την επανεμφάνιση του Λαζάρ σαν μεγάλη επιτυχία, είναι καθαρά οικονομικός. Το λόγο που ο ΠΑΟΚ, που επίσης έχει προβλήματα και δεν θα παρουσιαστεί ούτε ένα καινούργιο πρόσωπο, μπορείτε να αναφέρετε. Πολύ ωραίο το ερώτημά σας, καλέ μου άνθρωποι. Απλά γιατί λέτε, ας πούμε, ότι ο Παπαθανασάκης, και ας το παραδεχτούμε εμείς Ηρακλής, δεν υπάρχουν λεφτά. Ο κύριος Σαββίδης που έχει λεφτά. Ποια είναι η καινούργια του μεταγραφή? Κοιτάξτε, ο κύριος Σαββίδης, ο κύριος Σαββίδης έδωσε για το Λέοβατς κάπου 800 χιλιάρια. Έδωσε για το Σάμπο κάπου τόσα χιλιάρια. Ανανέωσε το Τζιόλι κάπου τόσα χιλιάρια. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Ναι, αλλά αφού αυτοί δεν βγαίνουν για να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση. Λέει, μπορεί να είμαι κοντός, αλλά με πιάσαν τον πισινό, να πούμε αυτοί. Να δεις που ο Μελισανίδης θα τους πιάσει κότσο και τον Αλαφούζο και τον Σαββίδη. Αλλά αυτό είναι δεδομένο, ρε φίλε. Λοιπόν, είναι θέμα χρόνου. Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Καλώς το απόγευμα. Γεια χαρά. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζωστάκι μετρητά, αφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνείτε τώρα στο 18133 εκεί, όπου υπάρχει και μια τεράστια γκάμα και παζάρι ανταλλακτικών. Μπορείτε να το λύσετε, να το πάρετε και να φύγετε με 2 χρόνια εγγύηση, τηλεφωνώντας πάλι στο 18133. Παρακαλώ. Εδώ είμαστε, ναι. Α, μπράβο. Δεν μου λέτε Γερμανοτσολιά. Μάλιστα. Γιατί δεν λες ο Μάρκο να ασχοληθεί με τις χορεύτριες, να πούμε, με τις Διζές που έχει στην ομάδα του, να πούμε, τις Διζές. Ε, και ασχολείται πάλι με το μεγάλο Ηρακλή, ρε. Όλοι τους, να πούμε. Όλοι σας, ρε, τρώτε ψωμάκι από τον Ηρακλή, ρε. Το Φάρο το ξεχάσανε και ασχολείται κατά. Όχι, εχθές χάσανε από τα κομπινιζόν. Τους είδες τι φορούσανε. Τα κοπινιζό φορούσαν αυτοί, ρε, και τους κερδίσανε, ρε. Είσαι κακός, είσαι κακός. Τι κακός είμαι, ρε. Κακός. Δεν ασχολούνται, ρε, πάμε, έχει και τον άλλο το βλάχο παοξύρα που είμαι εκεί πέρα στη... εχθές και εγώ τα ξέρει όλα αυτός, ρε. Ρε, τι έχουμε πάλι με αυτό, ρε. Χαλασμένα παστέλια τρώει αυτός, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Τον έχεις κάνει πολύ μεγάλο νούμερο, ρε, αυτό που λένε. Είναι ο καλύτερός μου ρεπόρτερ. Πολύ ωραίο ρεπόρτερ, με όλους φίλους είναι, με τον Παπαθαρασάκη, με τον αυτό, όλους, να πούμε, το ξέρει. Αυτό δεν το ρίξει η μόνη του πριν 2 χρόνια και τώρα μιλάει για τους πάντες, ρε. Αυτός ο τραχανάς, ρε. Ύστερα να πούμε, εμείς μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ρε. Άντε, ρε, έτρεψε λιγάκι και θέλω να σου πω και κάτι εσένα, ρε, με τα ψιλοτάκουνα, Γερμανοτσολιά. Θυμάσαι πριν 2-3 χρόνια. Τι έλεγες για τον Ηρακλή, ε! Κάνετε κακό σε μια πόλη! Είστε άτιμοι! Είστε τέτοιοι! Πάνε να καταστρέψετε την καβάλα! Παοξίδες αργιανοί στα κάγκια! Στα μπαταλάκια! Ε! Το λέγανε, ναι! Ναι, και τώρα τι γίνεται με την ομάδα της καρδιάς σου, ρε! Τι έκανε! Το ίδιο δεν πάνε να κάνουν, πάνε να ξεφτυλίσουν μια πόλη, ρε! Για ποια πόλη, λέει, καλέ! Για τη Βέλια, ρε! Α, καλά, ναι! Α, καλά! Δεν τα λες όμως! Ε, πώς, να Βέλια Μπέ είναι ο Άρης! Ε, με, μούγκα! Λοιπόν, ασχοληθείτε με τις ομάδες σας! Εσείς, να πούμε, τις χορεύτριες και εσείς που γίνετε παοξέ και αφήστε το Ηρακλή, ρε! Παοξέ! Να χαθείτε από εκεί στον πέρα! Στον επόμενο! Παοξέ! Ναι! Ναι! Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, από το Κιανόβικα στο χώρο, μια φορά θα σε πάρω τηλέφωνο και θα σου πω μπράβο σου για όλα, γιατί μέχρι στιγμής αυτά που είπες από χθες και σήμερα είναι αλήθεια. Και σε σένα και στο κόκκινο. Λοιπόν. Βασικά στο κόκκινο όλα... που τόλμησε λοιπόν, να τα πει. Σταμάτα λίγο. Λοιπόν, ένα λεπτό θέλω να μιλήσω και δεν θα πω πολλά, γιατί είμαι τόσο πολύ νευριασμένος και μπράβο στον Μάνο, γιατί όσα είπε ο Μάνος με κάλυψε. Λοιπόν, στην ΠΑΕ εκεί πέρα, ας κοιτάξουν να συνέλθουνε. Μάγκες Εντελίδη, επειδή γυρνάς και λες συνεχώς τα ίδια πράγματα, άμα τον έχεις φέρει εσύ τον Παπαθανασάκη. Λοιπόν, Παπαθανασάκη, εμείς το θέλουμε του Ηρακλή να το κάνουμε μεγάλο. Εμείς είμαστε αυτόνομοι.
Αν θες εσύ σε τελίδι να κάνεις το κουμάντο σου έτσι όπως θέλεις, εσύ μάζεσαι τα πράγματά σου και σηκωθεί για τον Ηράκλη. Γιατί αν μέχρι το Σάββατο δεν έχεις φύγει, θα φύγεις το Σάββατο. Εντάξει. Γιατί είναι να φύγει, κάτσε τι έγινε. Λοιπόν, Γλώρη, λοιπόν, ο υπεύθυνος και ο υπόλογος αυτή τη στιγμή σε αυτά που συμβαίνουν στον Ηράκλη είναι αυτός. Άδικη. Εντάξει. Άδικος είσαι. Όχι, άδικος. Δεν είμαι καθόλου άδικος, του Κόκκινε. Δεν είμαι καθόλου άδικος. Δεν είμαι καθόλου άδικος. Μη μηδενίζεται. Φτάνει, δεν δυναμητίζουμε κανέναν. Ναι. Φτάνει. Φτάνει όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Τι έκανε να, παιδιά, πλάκα να σταματήσει, να σταματήσει να γυρνάει και να λέει στα ράδια και να βάζει δεξιά και αριστερά δικούς του ανθρώπους και να λέει ότι ο Παπαδαλασάκης είναι μόνος του. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θέλουν να το βοηθήσουν τον Παπαδαλασάκη, αλλά δεν τους θέλει αυτός ο ίδιος που λέγεται Μάκης Σεντελίδης. Εντάξει. Λοιπόν, ας σταματήσει εδώ πέρα η ιστορία. Μέχρι το βράδυ σήμερα να σηκωθεί και να φύγει. Ας ασχολείται με τις ακαδημίες όπως λέει, γιατί η γυναίκα λέει ψέματα που δεν ασχολείται με τις ακαδημίες. Εντάξει, εμείς στον Ηρακλή το θέλουμε μεγάλο. Παπαδανασάκη, κανόνισε να κάνεις 3 μεταγραφές, να πάει η ομάδα τελικό φέτος. Και να σταματήσεις αυτά εδώ πέρα τα μπύρι-μπύρι. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Εγώ. Ναι. Γρηγορή, ο Κωνσταντίνος μου. Έλα Κωνσταντίνε. Τι κάνετε? Μια χαρά. Πολλά σε όλους. Με υγεία. Αυτό που σου έλεγα είναι αλήθεια. Το μόνο που ζήτησα... Δεν μου είπες λεπτομέρειες. Τι λεπτομέρειες θα σου πω. Το μόνο που ζήτησα... Τι είπε ο μάνατζερ. Αυτό που σου στείλα στο Facebook. Τι είπε ο μάνατζερ. Τι. Εντάξει, είναι ωραίο παιδί μου φάνηκε πως το γνώρισα. Μου λέει γέλασε και μου λέει μην ανησυχείς, δεν θα πάει εκεί πέρα. Στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Αφού σου είπα, δεν πρόκειται να πάει. Εντάξει, τώρα... Δηλαδή αυτό που λέω... Να το λες εσύ και ο καθένας που βγαίνει στο ράδι και άλλο να το ξέρεις από ο μάνατζερ. Τι λες ρε Κωνσταντίνε, δηλαδή συγγνώμη, εγώ από το μυαλό μου το βγάζω. Εντάξει, εσύ μπορεί να λες την επιθυμία σου στο ράδι. Ποια επιθυμία μου, ρε Κωνσταντίνε, δεν έκανα ρεπορτάζ. Έτσι μου κατέβηκε να πω κάτι. Δεν ξέρω, εντάξει, γιατί έχω διαβάσει διάφορα και συνέχεια. Τι διάβασες? Σου είπα από την πρώτη στιγμή ως τον Ολυμπιακό δεν πάει. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ πιστεύω ότι αν φύγει θα φύγει στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, δεν έχω κληρονομικό χάρισμα. Ο ίδιος δήλωσε, το είπε, ότι δεν πάει σε καμία ελληνική ομάδα. Δεν χρειάζεται να έχεις κληρονομικό χάρισμα για να το πεις αυτό το πράγμα. Ο Περόνε θα φύγει, θα μείνει, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω. Δεν είμαι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει ή θα δώσω γραμμή για ό,τι πρέπει να γίνει. Διαφωνείς ότι πρέπει να μείνει? Αν διαφωνώ. Ναι. Εσύ Κωνσταντίνε, θα αποφασίσουμε εμείς οι δύο γιατί πρέπει να γίνει στον Ηράκλειο. Όχι, άποψή σου ποια είναι. Άμα δεν ακούσω ποιοι είναι για αποχώρηση, τη γνώμη μου την πω στο τέλος. Γιατί διαβάζω σε ένα site συγκεκριμένο, δεν θέλω να το πω στον αέρα, όλοι το ξέρουν. Ότι είναι ο πρώτος προς αποχώρηση ο Περόνε. Τι να σου πω, θα φανεί, να είσαι καλά. Ναι. Παρακαλώ. Χαιρετώ τα Αλόνια. Γεια σου, ρε Λαϊκατζή. Τι κάνουμε καλά. Πες τι είσαι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί έχει άλλη γοητεία να το λες εσύ. Ποιο? Τι επαγγέλλεστε κύριε? Λαϊκατζής. Μ' αρέσει. Εδώ και 31 χρόνια. Να τα χιλιάσεις. Λοιπόν φίλε, αυτοί όλοι ρε φίλε που μιλάνε κανένας δεν έχει τσίπρα πάνω τους. Τι κάνουν αυτοί? Τσίπρα. Ναι, τσίπρα πάνω τους δεν κομμένη έχει. Κομμένη η τσίπα τώρα, πήγαμε στην τσίπρα. Κανένας δεν έχει τσίπρα πάνω τους. Τι πράγμα είναι αυτή? Γιατί? Λοιπόν. Συμφωνώ με τον Κωστή του Ραυτόπουλο 180%. Σε τι πράγμα? Κύριε Βεζιρτζή, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, στα 71 σου χρόνια ήρθες να βάλεις χέρι στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟ. Έλεος ρε παιδί. Γιατί βάζει χέρι, ρε, με τρελάνε. Γιατί βάζει χέρι? Ποιος βάζει χέρι? Καλά ρε παιδιά τώρα. Επιτρέπεται τώρα 71 χρόνια άνθρωπος ήρθε από το πουθενά τώρα να βάλει. Δεν πειράζει η ηλικία. Μόνος του ήρθε ή τον βάλανε? Συγγνώμη. Αυτό είναι χειρότερο. Δεν πειράζει η ηλικία. Πειράζει η μη γνώση του πάνω στο ποδόσφαιρο. Γνώση στο ποδόσφαιρο δεν έχει ο Βεζιρτζής. Πασχετικός είναι. Και αξιολογεί τώρα τον κάθε άνθρωπο που θα έρθει σε πόστο κέριο και πολύ σημαντικό πόστο.
και βγαίνουν και λένε: Έλα, μωρέ, δεν χρειάζομαστε το Δερμιτζάκι. Το πρόβλημά σας, ρε, κουφιοκέφαλη, δεν είναι ο Δερμιτζάκης. Το πρόβλημά σας είναι ότι τον αξιολογεί ο Δεζιρτζής. Ξυπνάτε, αυτό λέω εγώ. Άρα και δηλαδή... Μπορεί ο Δερμιτζάκης να είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος. Δεν το κρίνει ο Δεζιρτζής αυτό. Πρέπει να το κρίνει κάποιος που ξέρει. Και ο οποίος δεν έχει δόλο. Εγώ δεν λέω ότι έχει δόλο ο Δεζιρτζής, αλλά σίγουρα δεν ξέρει. Βρέα ασχοληθεί με τον μπάσκετ ο άνθρωπος. Έχει δουλειά με τον μπάσκετ, ας ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Τώρα θα πάμε. Ο Δεζιρτζής στο μπάσκετ, κύριε, σήμερα θα μπορούσε να προσφέρει πολλά πράγματα. Βέβαια. Πάρα πολλές γνώσεις, εμπειρίες, χρόνια στην πλάτη, ηγετικό ρεπορτάζ. Έχει κάνει εδώ και ο Μπούζας και οι παλιοί ρεπόρτερ στο Δεζιρτζή. Ποιος μπορεί να μιλήσει για το Δεζιρτζή το μπασκετικό. Δεν κάνει για μπάλα, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε. Δύο φορές πήγε. Να προλάβουμε άλλο ένα. Δύο φορές πήγε. Τη μια πλακώθηκε με τον Αναστασιάδη. Θυμάστε τι έγινε. Και την άλλη βρίζαν όλοι τον Λόραντ. Μέχρι που πέθανε ο άνθρωπος και το Παντελάκη. Σε μια αναταραχή του ΠΑΟΚ απέναντι στα εσωτερικά του προβλήματα. Να τα φυτίλια. Τι φυτίλια. Παρακαλώ. Στο τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Έλα. Έλα, ρε. Σουηδός είμαι, τι λέει καλά. Είστε Αριανός. Σουηδός είσαι. Ένα λάμδα. Έχεις δει κανένα Σουηδό να λέει από το Τράλαμπορκ. Έχεις δει κανένα Σουηδό να λέει έλα. Τι έλα ρε βράδυ. Έλα βρε από το Τράλαμπορκ είσαι. Καπτσιδιάνε. Γέλα. Τι λέει καλά είστε. Το Γκέταμπορκ ρε Τράλαμπορκ. Τι Τράλαμπορκ ρε. Κολοκόλλη να πούμε τη βορά. Τι να μας πεις ρε Τράλαμπορκ είμαστε εμείς εδώ πέρα. Δηλωμένα από μικρά παιδιά. Δεν με λέτε ρε. Λέει αγκιαλά και ρε. Σε πώς θα ανέβει ο Άρης ρε. Πώς θα ανέβει. Σε πώς θα ανέβει. Τι εννοείς πώς θα ανέβει. Σε πόσο θα ανέβει ρε. Πόσο καιρό. Και σε και, σε και ρε και πόσο. Αλλά πολύ επιθετικός. Κοίταξε να δεις. Αγωνιστικά ανεβαίνει για πλάκα. Εγώ μιλώ για Α, δεν μιλώ για Β. Άσχετο. Πάμε πάλι. Για πλάκα ανεβαίνουμε στη Β και με αυτό το ρόστερ. Στην Α ανεβαίνεις για πλάκα. Ωραία, αυτό είναι καλό. Αγωνιστικά άλλο. Αγωνιστικά. Εξωαγωνιστικά δεν ξέρω όμως. Εξωαγωνιστικά κάτι για θυμή από Καρυπίδη άκουγα. Δηλαδή ό,τι ακούσα από το Τράλαμπορκ το πιστεύεις. Ρε φίλοι είμαστε λίγο μακριά, δεν ξέρουμε. Μόνο εσάς ακούμε έτσι κι αλλιώς. Στην Ελλάδα είμαστε, έχεις δει πολλές ανατροπές. Ωραία. Και κάτι Σαραπτόπουλο. Εδώ είπε ο κόσμος όχι και μετά από δύο μέρες του είπανε ναι. Και τους ξαναψηφίσανε. Και πρώτη φορά αριστερά. Σουρεάλ χώρα είμαστε. Τι είμαστε? Σουρεάλ χώρα. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος, ο κατηρτισμένος, ο διαβασμένος. Όλα άλλα από το Τράλαμπορκ πες και κάτι άλλο στην Κάμπια. Λοιπόν, ρε κόκκινε τις προάλλες είδα στο γύρο της Ελλάδας να πούμε ρε εσύ. Στο γύρο της Ελλάδας. Πώς το κατέβαζες έτσι. Με είδες εμένα στο γύρο της Ελλάδας. Στο γύρο της Ελλάδας, στο φούλι. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Αφού σε είδα ρε, στραβός είμαι. Μάλλον είσαι θεόστραβος. Καλά ρε, έτσι με προσβάλλεις, αφού σε είδα. Δεν σε προσβάλλω, στα λέω κατάμουτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να με είδες εκεί. Εντάξει Γρηγοράκη, συγγνώμη. Αρχίζαμε και τα υποκοριστικά. Καταρχήν δεν τρώω σε τέτοια μαγαζιά. Σε τι μαγαζιά τρώω, γκουρμέ. Ενδιαφέρει τον κόσμο σε τι μαγαζιά τρώω. Αφού σε ρωτώ ρε, εσύ που είναι. Εσύ ήθελα να του κάνεις διαφήμιση τώρα. Επίσης να κάνουμε διαφήμιση κανένα μαγαζιά, να τρώσει εκεί πέρα να πάει πιο πολύς κόσμος. Για να βγει φωτογραφία. Γιατί να τον κάνω ρε, διαφήμιση, δεν κατάλαβα. Διασημότητα και την πόλη. Τι είμαι? Διασημότητα. Ρε εσύ. Εκεί στο Γκέταμπορκ έχει νεφος, έχει τίποτα. Πειράζει. Δεν είναι Γκέταμπορκ ρε. Στοκχόλμη είμαι. Στοκχόλμη είσαι. Στοκχόλμη. Σύνδρομο της Στοκχόλμης έχουμε. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Θα το εξετάσω, θα χτυπήσω στο Google να δω τι είναι. Ραπ. Εσύ είσαι όνομα και πράγμα. Άρης και δεν είσαι καλά. Άρης και δεν είμαι καθόλου καλά. Άρης και δεν είσαι καθόλου καλά. Χαιρετισμού στο Τράλαμπορκ από τη Στοκχόλμη ρε. Λοιπόν. Αυτόν πρέπει να τον ταΐζουμε. Καλό Εβιτάλ, δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι μουσικά ρε έχεις βάλει, δώσε λίγο. Τέρμα τα γκάζια σήμερα. Πλάκα κάνω, έχει και ποτηλιάρι με μη. Ο άλλος κατάφερε, έφυγε. Τον έριξε κάτι κατάρες, τρελάδι.
Το λέω όπου είναι να πας τώρα. Λέω εκεί να περιμένεις τρεις μέρες να σε πιάσουν και τα χιόνια τώρα που πέφτει θερμοκρασία. Να μείνεις από βενζίνη, από τσιγάρα. Να μην έχεις φράγκο τσέπη σου. Να τελειώσει η μπαταρία στο κινητό. Ούμορη σατανόγρια, Καζαμπλάνκα, τρελά. Λοιπόν, καλό Εβιτάλ. Πίνετε και δεν δίνετε στους άλλους με τίποτα, γιατί είναι πολύ καλό και δεν το λέμε εμείς. Το λένε όσοι το έχουν δοκιμάσει. Με 10 ενεργατικά συστατικά έχει 100% φυσικό χυμό κριτικής βιολογικής αλόης σε τζέλ και υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα, κυρίως τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνει ή καταπολεμπάει τους ιούς. Βοηθάει όσους έχουν πόνους, αρθρώσεις, ανεβασμένη χοληστερίνη, ευαίσθητο ένδυμο, ανεβασμένο ζάχαρο. Βοηθάει πάρα πολύ σεξουαλική υγεία των ζευγαριών και σε άντρες και σε γυναίκες και ονόνα ήτο. Και το αποκτάτε με 34 ευρώ και 90 λεπτά τηλεφωνώντας τώρα στο 23 12 200 500 και δηλώνοντας ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το 2310-90-90-90, είναι δικό σας, δεν ακούω κουβέντα για φάρους, για μάρους και για ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εντάξει, φαίνεται ξεχάστηκε γρήγορα. Αν γινόταν, ξέρεις, τελικό θα πονούσε πολύ, τώρα σε ημιτελικό, κλάει mind. Μήπως άμα πήγαινε τελικό θα το έπαιρνε. Δεν έχει δικαίωμα ο Παοξής, ο Πανηγυρτζής. Όχι, για τους αντίπαλους ο Πανηγυρτζής, ο Παοξής. Να μιλήσει για μπάσκετ. Έχει εγκαταλείψει το άθλημα. Οι αντίπαλοι και δεν πρέπει να κάνει και καμία κριτική. Απαγορεύεται ο Παοξής να κάνει κριτική για τον μπάσκετ. Απαγορεύεται να μιλάει για τον Μπρέλεβιτς, απαγορεύεται να μιλάει για τους παίκτες. Απαγορεύεται. Έχει εγκαταλείψει το συγκεκριμένο άθλημα. Και άμα τύχει και πάει καλά, τότε πάει και φωνάζει και κάνει τον οπαδό εκεί πέρα. Απαγορεύεται. Εγώ αν ήμουν παίκτη του μπάσκετ και με έλεγε κανένα τίποτα στον δρόμο Παοξής, πάρε δρόμο από εδώ. Έτσι θα διαβεί. Λοιπόν, δεν ασχολείσαι, τι ασχολείσαι τώρα, θα του έλεγα. Έτσι θα του έλεγα εγώ. Αν ήμουν Σιωσιανίτη τώρα και μου πήρε εσύ σόφο, είσαι από εκεί, ρε, μα έχει τα αφήσει μόνο. Μιλάτε εσεί, θα του έλεγα. Δρόμο. Λοιπόν, αν μένετε κι εσεί πιστοί στι κουρκινιάτικε παραδόσει και η Vodafone που συνεχίζει το έθιμό τη, προσφέρει τη σειρά Vodafone Smart σε χριστουγεννιάτικε τιμέ και έω 24 άτοκε δόσει. Μοναδικά smartphone για μια απίστευτη εμπειρία χρήση σε εκπληκτικές τιμές. Για παράδειγμα, το Vodafone Smart Speed 6 με τραπήρινα επεξεργαστή για ακόμη πιο γρήγορο σερφάρισμα από 59 ευρώ μόνο 79. Γιατί πολύ απλά όταν θες smartphone, πας Vodafone επειδή οι γιορτές αξίζουν όταν τις χαιρόμαστε και με τα έθιμα τους. Α1 ένα κενό. Μπορείς να βγεις από την άλλη μεριά. Ποιος είναι ο νέος προπονητής της ομάδας Καλονής? Μόνο ένας έχει βρει. Πράγμα που σημαίνει ή ότι δεν το ξέρετε ή ότι δεν γουστάρετε να πάτε στο παιχνίδι με την Καλονή. Α1 κενό. Ποιος είναι ο νέος προπονητής της ομάδας Καλονής? Το όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54344 και κερδίσετε 8 εισιτήρια. Εσείς οι οποίοι θέλετε να δείτε Ηρακλής Καλονή το Σάββατο 2 του Γενάρη 2016. Ποδαρικό με το δεξί ή. Για να δούμε. Τα 390 δικά σας, πάμε στον κόσμο. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κώστα. Καλώς ήρθες να έχετε. Υγεία. Καλώς τώρα. Από Δράμα παίρνω τηλέφωνο. Από πού? Από Δράμα. Ναι. Λοιπόν, Κώστα. Έλα. Λέγαμε πριν για Βρίζα ή Άρνεσεν. Η αξία, αντικειμενική αξία του Άρνεσεν που είναι κοσμογυρισμένος ή καλά, που με έχει φέρει Σάμπο, Λέο, Βατζάιρο, Τσίμιρο, Τάντονης, που κάποιοι είναι υποσχόμενοι για πιο μετά. Ωραία. Ναι. Και κάποιοι και βρίζουμε το Βρίζα, που και εγώ τον έβριζα, αλλά στο συγκεκριμένο πόστο που είχε, μου έφερε Κοντρέρας, Λίνο, Κονσεϊσάο, Γκαρσία, ποιον, Βιερίνια, ήρθε Ήβιτς, ήρθε Βιτόλο. Και τώρα ο συγκεκριμένος, ο Άρνεσεν, δεν μπορεί να φέρει μεγαλύτερης αξίας παίκτες από αυτούς που έφερε ποιος ο Βρίζας που ήταν εδώ. Ενώ αυτός είναι στο εξωτερικό και είναι κοσμογυρισμένος ή καλά. Και καθόμαστε και συζητάμε γιατί η ομάδα δεν πάει, δεν πάει, δεν πάει. Και κάθε χρόνο θα λέμε, όπως είπε και ο Γκαρσία πρόσφατα σε μια συνέντευξη, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Άλλο. Αυτό, δεν είχα κάτι άλλο. Απλώς ένα σύντομο σχόλιο από τον Κώστα, αν θέλει. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλές γιορτές. Παρακαλώ. Γεια σου φίλε. Πω
τώρα παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Από Βέρεια είμαι, σας ακούω συνέχεια. Από πού είσαι? Από Βέρεια. Βέρεια, ναι. Βρήκα και αφορμή από το σχόλιο που έκανε ο φίλος για τον Ζήστο Βρίζα και για τον Γιώργο Γιουργιάδη. Αυτή τη δουλειά δεν υπάρχουν. Ειδικά αυτός ο Γιώργος Γιουργιάδη, πώς κάνει τον προπονητή, ρε παιδιά. Συγγνώμη, τα έλεγες Κωστή, αλλά σ' άκουγα συνέχεια, αλλά δεν σε πίστευα. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Βέρεια είναι. Βέρεια είναι πρώτα και μετά είναι ΠΑΟΚ. Πρώτα είναι Βέρεια όμως. Πηγαίνω ανελιπώς. Δεν πουλάς τρέλα αλλού, ρε φίλε, τώρα. Βέρεια είμαι και μετά ΠΑΟΚ. Γιατί κακό είναι? Γιατί Βέρεια είναι. Η ομάδα μου είναι η Βέρεια. Κακό είναι. Δηλαδή όταν παίζει Βέρεια ΠΑΟΚ, με ποιον είσαι? Με τη Βέρεια, φίλε. Δεν πουλάω καμία τρέλα. Δεν έχω για τα όρεξη σπίρα πρώτη φορά για να πουλήσω τρέλα. Γιατί να πουλήσω τρέλα? Εντάξει, ρε φίλε, δεν κάνω παρεξηγητικές. Είναι... Δεν υπάρχουν άλλοι που πουλάνε τρέλα. Πόσο, πολλοί υπάρχουν που, είναι πρώτα, που λένε ότι είναι Βέρεια και ΠΑΟΚ και πρώτα και είναι ΠΑΟΚ. Είναι μόνο ΠΑΟΚ, ούτε καν Βέρεια. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή χτες εσύ που αποκλείστηκες από το Φάρο και Ρατσινίου, στεναχωρέθηκες? Βέβαια στεναχωρέθηκα. Στεναχωρέθηκες? Γιατί δεν στεναχωρεθώ? Γιατί, ρε φίλε, αν πήγαινες τελικό θα το έπαιρνες? Όχι, δεν το έπαιρνα. Τότε τι στεναχωρέθηκες, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εντάξει, αλλά όχι από το Φάρο τώρα να αποκλειόμαστε. Δηλαδή αν έκανες μπουρκλεμές στο τελικό, τι θα κάνεις, ρε φίλε? Εντάξει, δεν το ξέρεις. Θα βουτούς μέσα άρα βαρύνα μέχρι να πνιγείς? Όχι, αλλά δεν ξέρεις τι θα γινόταν, ρε Γρηγόρη. Εσύ, μπορείς να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό, ευθέως τώρα. 100 φορές να παίξεις κάτω στο ΆΚΑ. Το πρωτάθλημα όμως κόντεψε τον κερδίσεις και έγραψε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Βρεάσε τι κόντεψε, στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει. Τέλος πάντων. Να σου πω παραμύθια, θα τον κέρδιζες. Οκ. Όχι, συμφωνώ, δεν κέρδιζε, δεν είπα ότι το κέρδιζε, δίκιο έχεις. Ή κρινιάζουν αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε καν που πέφτει το κλειστό της Πηλαίας, δεν ξέρουν που είναι. Συμφωνώ, αυτό που είπε ο Κώστας... Δεν ξέρουν που είναι, άμα τους ρωτήσεις, άμα ρωτήσεις τώρα, άμα ρωτήσεις 10 παοξίδες. Έτσι. Πες μου τρεις παίκτες από τον μπάσκετ, δεν ξέρουνε. Συμφωνώ απόλυτα. Άμα τους πεις από δυτικά πάνε στην Πηλαία θα χαθούνε. Θα χρησιμοποιήσουν Navigator. Θα κάνουν το stop. Στο γήπεδο θα πάνε. Ναι. Κωστή, ούτε 1000 διαρκεία από ό,τι διάβασα δεν έχει ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ. Ποιο δεν στηρίζει την ομάδα, ρε. Παίζουνε με τον Άρη θα πάνε. Παίζουμε κανέναν Ολυμπιακό θα πάνε. Φωνάζουνε. Goal, offside, penalty ακούς. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και αυτοί τώρα βγήκανε χτες. Και λέγανε το πουλο ρε Μαρκό που λέει προβοκτικό μες καρκάτα. Απαγορεύεται. Το πουλο ρε. Χάζεται από το φόρο. Έχεις δίκιο. Είναι όπως τότε που είχε πει ο Κωστής που είχαν μαζευτεί έξω στο σπίτι του Μαρκόπουλου. Αυτοί είναι παοκτσίδες και δεν τον άφησαν να πάει στο ρωτσό. Το φάγανε τον ανθρωπάκο να πάει συμβόλαιο ζωής. Να γεράσει η ανθρώπινα και το βρίζουνε ρε. Άμα το λένε, τα γάρι το λένε. Και τα ακούω και τα λένε. Λέω που έχει ζητήρι αυτός ρε. Έτσι, μόνο Κωστή, θυμάμαι που έλεγες δεν αφήνω τον Άγιο άνθρωπο να πάρει ένα συμβόλαιο να ξεμητήσει λίγο από τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι τότε στο ΆΡΠ. Απαγορεύονται να μιλάνε, πάει, τελείωσε. Τελείωσε. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα και παιδιά, σα ακούω και συμφωνώ απόλυτα από ό,τι λέτε. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα που, για την πρόσληψη Βιζερντή. Είμαι προσωπικού μου γνώμη, είναι ότι πολύ ξέρω, είμαι κάθετα αντίθετος. Δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, αυτή είναι η γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι πολύ ξέρος. Δεν ξέρει να αξιολογήσει. Έτσι, εντάξει. Σωστά. Εντάξει. Δεν ξέρει, δεν ξέρει να αξιολογήσει. Να είσαι καλά, φίλε. Το πόστο του είναι αλλού, σε άλλο άθλημα. Δεν ξέρει. Παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι. Αν δεν έχεις αντιρρήσεις. Ραπτόπουλε, ακούς? Ναι, φίλε. Εσύ Αριανός δεν είσαι? Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι. Από μικρό παιδί. Δεν είσαι? Όχι. Γιατί βγάζεις κόμπλεξ για τα Bulldog? Κόμπλεξ? Εσύ Bulldog είσαι? Ναι. Πιο πολύ Bulldog είσαι. Δηλαδή εσύ τι είσαι, Άρης ή Bulldog? Bulldog είναι, ρε. Bulldog είμαι. Στο άντε, γεια σου. Γιατί, ρε φίλε, συγγνώμη. Μια ερώτηση. Φύγε από εδώ. Άστο λίγο, άστο. Γιατί, ρε φίλε, συγγνώμη. Λύσε μου την απορία. Θα τον κόψω. Γιατί όμως, να μιλήσει τώρα. Πες μας γιατί. Πες μας γιατί, δώστο με. Γιατί. Τι να μην. Τον έχει, δώστο με. Γιατί πρώτα Bulldog και μετά Άρης? Πρώτα Bulldog. Γιατί. Γιατί ο Άρης έχει καταστραφεί. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να βάζει το σύνδρομο πάνω από τον Άρη? Τώρα το ξέρεις εσύ αυτό? Γιατί εμείς κρατήσαμε τον Άρη ζωντανό. Ποιο εσύ τον πεθάνατε ρε τον Άρη? Ποιο ζωντανό κρατήσατε? Ρε εσύ, όταν ο Άρης γεννήθηκε εσύ που ήσουν ρε?
Πότε δεν κρατήσατε τον Άρη ζωντανό εσείς? Σταμάτησε. Πότε δεν κρατήσατε τον Άρη ζωντανό εσείς, ρε? Πότε? Φέρατε το Σκόρδα, φέρατε το Σκόρδα, το Αλάνι. Δεν δώσατε λεφτά για να μείνει ο Σταυρόπουλος και να μην κάνει προσφυγή. Σιγάρε, δώσατε λεφτά, βρε, εντάξει, βρε, δώσατε λεφτά, βρε, δώσατε λεφτά. Ο μπαμπάσου δεν το σέβεσαι, ρε. Για τον Άρη πολέμησε και ο μπαμπάσου και εμείς τον Άρη πολεμάμε. Εσείς πολεμάτε για άλλο πράγμα. Άλλη πολεμική για τον Άρη. Από 15 χρονών εγώ έχω διαρκεία στα Μπουλντόγκ που λες, Ραπτόπουλε. Διαρκεία στα Μπουλντόγκ, εσύ τον Άρη. Και πολεμάμε και τον Άρη συνεχώς. Γεια σου, γεια. Δεν μπορεί να μιλάτε δύο άτομα. Ένας-ένας. Πολεμάτε. Πολεμάτε για τον Άρη. Όχι για το σύνδεσμο. Από τα 15 μου, εγώ έχω διαρκεία στα Bulldog. Ναι, δεν, άκου να σου πω. Καλά κάνεις και είσαι σουπεράς. Αλλά δεν μπορώ να ακούω από κανέναν οπαδό καμίας ομάδος. Είμαι πρώτα ο σύνδεσμος και μετά η ομάδα. Ναι, ρε, τι είναι αυτό να με συγχωρείς, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και πότε το κόβεις να ανεβαίνουμε εμείς στην Α? Αν δεν υπάρχει πρόβλημα με την εκαθάριση, περίπατο θα ανέβεις. Περίπατο, στην Α. Και στην Α πόσο το κόβεις να καθόμαστε και τι θέση πρώτη χρονιά? Ρε φίλε, με συγχωρείς. Πήρες στον Πιτ Παπαδάκο, στο Medium Τούλα, λοιπόν, και να μιλάμε υπεύθυνα. Θέλω να σου λέμε βλακίες να μιλάμε. Να κάνει, άκου, να μιλήσει ώρα που ξέρει. Στάσου, 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 να μιλήσουμε. Εάν ο Καρυπίδης είναι να κάνει ένα deal, μεγάλο deal, ναι. Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα, αλλά ετοιμάζεται να κάνει ένα πολύ μεγάλο deal. Αν το κάνει, πρώτον, και δεν τον κυνηγήσετε και ανεβεί η ομάδα Α Εθνική και δεν έχει πάλι, πάρε την ομάδα, δώσει την ομάδα και είστε ήρεμοι, εγώ λέω ότι ο Άρης θα πάει καλά. Έτσι πιστεύω. Αν κάνει αυτό το deal ο Καρυπίδης, αν το κάνει, ψάξε να βρεις την πιάσα τι πάει να κάνει και δεν γίνει πανικός εκεί, διώξε τον, φέρ τον, όχι φύγει, όχι έλα και τα λοιπά. Και ανέβεις Α Εθνική, εγώ λέω θα πας καλά. Αλλά να κοιτάς τον Άρη πιο πολύ παρά τον σύνδεσμό σου. Τα λέμε. Πρώτο ντέρμπι με τον Τούρκο, εκτός πόσο το κόβει να βγει. Κόψτονα. Όπως μιλάω στο καφενείο, δεν μιλάω στον αέρα. Δεν μπορώ να τον αποκαλύψει έτσι. Εντάξει. Τα παιδιά είναι μικρά σε ηλικία. Δεν του παρέχει. Εσύ του έκοψε όμω. 19 χρόνια. Εσύ θα βγάλει άκρη. Εσύ δεν αν δεν τον επανέφερα να ξεκινάει στον αέρα, θα βγάζαμε χαίρι. Το νεαρό τη ηλικία δικαιολογεί την παρεμβατικότητα. Εσύ όμω που είσαι έμπειρο και δεν μπορεί να βρει άκρη με ένα σκύλο, θα βρει άκρη με τα πουλτό. Γι' αυτό πήρα το σκύλο. Για να εκπαιδευτώ. Γελάει. Παρακαλώ. Δεν είναι εκπαίδευση. Γελάει. Γελάει. Τελάτι, βρε τον κόκκινο. Ναι. Ορίστε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Ο ίδιος. Γεια σου Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε, κύριε. Είμαι από τη Δράμα, μ' ακούτε? Από μέσα. Μέσα Δράμα. Από ποια εδώ τηλεφωνείτε? Προφήτη Λία, από το Κορίλοπο. Μάλιστα. Ναι. Κοστά. Μάλιστα. Κοντά στο παλιό δισκάδικο του Αλατζά. Γελάς, Ραπτόπουλε. Σου την έφερα. Να πω κάτι, Ραπτόπουλε. Πρώτος κόρη δεν σε πει. Για το δισκάδικο θα σε πει. Λέγε φίλε. Μα ακούς, Ραπτόπουλε. Ναι, φίλε. Άκου. Είμαι εκείνος που σου είχα στείλει πριν 10 μέρες ένα μήνυμα με τα ούρα που δεν μπορούσα να ουρίσω. Ναι. Πήγες στο γιατρό μου. Ναι. Είμαι μια χαρά. Δεν είχα τίποτα. Τι είχες πάθει? Ακούς, μου είπες να πάω σε γιατρό. Πήγα και είχα κάτι ψιλοπέτρες και τέτοια. Με κάτι ψεύτικα χαπάκια όλα πέρασαν. Είμαι εντάξει. Εκύλησε σαν τη βροχή στο τζίγκο το ούρο. Έγινε. Καλά. Κόκκινε. Έλα. Είμαι δόξα Δράμας και μετά πάω. Άλεξιτς. Να σε πω κάτι. Η πρώτη εκδρομή που πήγαμε τον Ηρακλή ήταν εδώ στο δράμα Ηρακλής. Πότε είσαι, ρε? Πότε. Ποια χρονιά, ρε? Δεν ξέρει σκορ, δεν ξέρει χρονιά. Πότε πήγες, ρε? Ψέματα, λέει. Η πρώτη εκδρομή που έκανα άνευ πλάκας. Ναι. Και θα πω στο φίλε γιατί αυτό το χαϊβάνι δεν ξέρω εγώ. Και όλα τα λεωφορεία τη ομάδα παρκέναμε στο βενζινάδικο. Σε κάλυψα. Στον PP. Το μάτς πώς έληξε, τη χρονιά πες μας, τα γκολ. Τον είπα, αρχές δεκαετίας του 80 είναι. Πόσο έληξε? Όσο θέλει να σε έλεξε. Δεν έχει ιδέα που... Δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα σε ποιο μάτς πήγε. Τα πούλμα λέει, καλά, τα καλά, πάρκαρα. Καλά. Λοιπόν, οι Δραμινοί είστε ανόητοι, βλαμμένοι κανονικοί. Γιατί ρε... Που πήγατε και τα βάλατε με τον Άρη πέρσι, τον κερδίσατε. Και φέτος δεν ανεβαίνετε, θα βγείτε δεύτεροι και θα χάσετε την άνοδο. Κατάλαβες? Κάνατε τα τσιμίτσι κότσι με τον Πασεραϊκό.
Κατάλαβες. Ναι, ναι. Κάτσε τώρα στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική άλλη μια χρονιά, να μάθεις να κάνεις τον έξυπνο. Στη Δραμινέ. Κάτσε Γ' Εθνική τώρα με τον Κύπριο. Του Χαριλάου θα κερδίσουμε και δεν θα βγούμε. Άντε, μπράβο, ναι. Αυτό έγινε, άντε, παιδιά, καλή χρονιά. Για χαρά, ρε. Για χαρά. Καλή χρονιά. Τι είναι αυτά τα ονόματα των Ηρακλειδέων? Όχι, ρε, κάτσε. Τι κάτσε. Έλα εδώ. Τι έλα εδώ. Έφυγε αυτή, πάει. Αυτό είναι διπλή συμμετοχή. Αυτή ήταν 8. 8 είναι. Άντε, λέγε. Έχει άλλον. Λέγε. Δώσε άλλη γραμμή μετά από τα ονόματα. Εντάξει. Έλα, κόκκινο. Πράσινο. Δώσε το πράσινο, άντε. Ποιο ο κόκκινο είσαι? Ο κόκκινο είναι. Ο πράσινο, ο πράσινο. Ρε, κόκκινο είναι. Από τότε που πει στη Δράμα η μούρη σου ίδια είναι. Όχι, ρε φίλε. Άλλαξε καθόλου. Όχι, όχι. Τι μαϊμού είσαι, ρε. Πού το κατάλαβε? Τι μούρη είναι αυτή, ρε. Δεν πάει να τη φτιάξει. Όχι, ρε φίλε. Εσύ τώρα έχει καλύτερη μούρη. Όχι, ρε φίλε, γιατί να τη φτιάξω. Άστον άνθρωπο. Άστον άνθρωπο να εκφραστεί, ρε. Όχι, ρε, άστον να εκφραστεί, ρε. Δώσε τον άλλο. Έλα, αγάπη μου, όμορφη. Έκλεισε, έκλεισε. Εσύ τώρα με το σύμφωνο συμβίωση πρέπει να κάνει χρυσέ δουλειέ. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, Ολλανδό? Όπα. Όπα, ναι. Σ' ακούμε. Αρέσεις, έτσι, λοιπόν. Θα πρέπει να εξηγήσουν στον πρόεδρο και στο μεγαλομέτωχο και σε οποιονδήποτε άλλο ότι το να κάνει, να παίρνει τις αποφάσεις για το ποιος παίκτης πρέπει να μπει και σε ποια θέση και με ποιες προοπτικές, σίγουρα δεν έχει αυτό το... δεν θα έπρεπε να ανακατεύεται με αυτό το κομμάτι. Ο πρόεδρος είναι για να διοικεί. Υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να προσλάβει για να μπορεί να αναθέτει τις ευθύνες των επιλογών σε αυτούς. Γιατί πολύ απλά δεν είναι, δεν ήταν δηλαδή προπονητής ή κάπου ήταν ο άνθρωπος. Σε ένα ερασιτεχνικό επίπεδο και με ένα τέτοιο που έκανε στον Καναδά, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα καράβι που λέγεται Ηρακλής. Όταν έχεις στάσει 2 του μηνός να παίζεις μάτς με την Καλονή και σε μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει να παίξεις 5 μάτς από τα οποία κυνηγάς το κάτι παραπάνω που είναι μέσα και το κύπελο, έτσι, πρέπει... να είσαι ήδη έτοιμος, γιατί οι αδυναμίες σου δεν χρειάζεται να είσαι πόδος, δεν πρέπει δηλαδή να δεις παραπάνω από 3 μάτς του Ηρακλή για να καταλάβεις τι παίκτες χρειάζεται και πού. Και όταν φτάνεις στο σημείο να μου φέρεις τον Κλέιτο στον Καφτατζόγλιο, θα έπρεπε ήδη να τον έχεις υπογράψει προσύμφωνο για να μπορείς να τον φέρεις και να τον παρουσιάσεις σαν κάτι το οποίο έχει να δώσει στον Ηρακλή κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει. Όταν ακούω εγώ επίσης ότι τον Αμπτούν και τον Μαρσίνιο που τους κόψαν, ήταν οι προτάσεις του προπονητή και τις έκοψε ο πρόεδρος. Συμφωνώ ότι οι παίκτες είναι προβληματικοί, αλλά από αγωνιστικής, ούτε εγώ τους ήθελα, αλλά από αγωνιστικής άποψης, αν μπορείς να φέρεις καλύτερο, κάντο. Όχι να περιμένεις να αποδεσμεύσεις. Είπαμε, καλό το πλάνο της βιωσιμότητας, καλό το πλάνο ότι το πάπλωμα είναι μέχρι εκεί και μέχρι εκεί απλώνω τα πόδια μου, αλλά καλός ή κακός θα πρέπει ο Ηρακλής να ενισχυθεί σε 3 με 4 συγκεκριμένες θέσεις. Ό,τι στόχο και να έχει η ομάδα. Από τη στιγμή λοιπόν που μου λες ότι θέλεις να κρατήσεις το Βέλιο, και αυτό είναι πολύ σωστό, θα πρέπει να του δώσεις και τους ανθρώπους που θα μπορούν να του κάνουν 4 ευκαιρίες για να βάζει 2 γκολ. Να κάνει τα γκολ που πρέπει να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα και να τον ξαναδούμε να παίζει στην Premier League, για να το λέει ο άλλος Σάμπαλο και ο άλλος Ταγάρη και ο άλλος ότι ήταν τέτοιο, και να βάζει αυτός ξανά γκολ μέσα στην Τζέλσι ή σε οποιαδήποτε ομάδα διεκδικεί το πρωτάθλημα και να τους αφήνει έτσι, γιατί ο παίκτης το έχει και καλά κάνει. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βαρθεί μια σωστή οργάνωση. Θα πρέπει να υπάρξει ένα πλάνο. Θα πρέπει όταν ακούς πέρσι τελένατε τον Παπαθανασάκη και μιλούσε για γήπεδο. Δεν μπορεί να μιλάς για γήπεδο μια επένδυση. Δεν έλεγε ο Παπαθανασάκη, συγγνώμη λίγο, ναι, ότι έχει επενδυτές οι οποίοι θέλουν να κάνουν γήπεδο στη Μίκρα και εμπορικά κέντρα? Ρε μαζί σου. Πού είναι αυτά? Γιατί δεν μιλάει κανείς? Όταν μιλάμε για μια επιφάνεια λοιπόν ή για ένα τραστ ή για μια οικονομική, μια ομάδα ανθρώπων η οποία θα ανεβάσει ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να φτιάξει ένα όνειρο ζωής των Ηρακλειδέων στο γήπεδο, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι η οικονομική στενότητα αυτή τη στιγμή
προέχουν οι αποδεσμεύσεις για να αποδεσμευτεί λεφτά από το budget για να δοθούν αλλού. Όταν λοιπόν δεν έχω να πάρω τσιγάρα, δεν σκέφτομαι πώς θα πάω ταξίδι στη Νέα Υόρκη, θα γυρίσω πίσω και θα ζήσω στο Μανχάταν. Το καταλάβαμε. Αλλά αυτά θα πρέπει ετοιμαστείτε να πούνε υποσοβαρή άποψη από ετοιμαστείτε για πώληση βέλιου γιατί δεν υπάρχει σέντς. Όχι φίλε. Όπου και θα σας τον πάρουν και για μια κουβτά δολάρια. Γιατί άλλο να πουλήσω το σπίτι μου εδώ επειδή γουστάρω και άλλο να έχω αρρώστια στο σπίτι και να θέλω να το ξεπουλήσω όσο. Ο κόσμος κάνει υπομονή. Ο κόσμος όμως να ξέρεις ένα πράγμα στον Ηράκλη δεν είναι χαζός. Και από τη στιγμή που κάποτε πήγε και τα έβαλε με έναν άνθρωπο που η φορολογική δήλωσή του και τα μηδενικά του το μαρινάκι και κάτι τέτοιο τους κάνει πλάκα και αυτό τον κυνηγούσαμε εμείς, να το θυμάσαι. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση αν κάποιος πάει να βλάψει τον Ηρακλή ή να κάνει κακό ότι θα έχει ανοχή. Δεν λέω για τον κύριο Παπαθανασάκη ότι πάει να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά σου λέω ότι το σκέφτος εκείνο... Εντάξει, πρέπει να καταλάβουν λοιπόν κάποιοι ότι ο Ηρακλής πρέπει από εδώ και στο εξής να στελεχωθεί. Να βρεθούν 5-10 άνθρωποι οι οποίοι να τρέξουν τα πράγματα και να σταματήσει ένας άνθρωπος να κάνει 15 δουλειές. Γιατί έτσι γίνονται λάθη. Και από τον Ηρακλή και τα λάθη έχουμε φτάσει και πού δεν έχουμε φτάσει. Να είσαι καλά. Εδώ. Λοιπόν. Όχι, άλλον δεν έχουμε, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν. Μιχάλης Καούκης. Μπάμπης Βαγιάνος, Ανδρέας Μωυσιάδης, ο 6983661 και τα λοιπά, λέει απλά Νίκος Καραγεωργίου, 6976987 λέει απλά Καραγεωργίου, ο Αλούρδας Γιώργος, Αλούρδας. Ο Γιάννης Χατζημιχαήλ, ο Γιώργος Μητράκης και οι δύο φίλοι που ακούσατε τη τηλέφωνά σας, παίρνετε στη γραμματεία για να μάθετε πώς θα πάρετε εστήρια για να δείτε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και την Καλονή. Το διπλό να δείτε, το Ηρακλή με την Καλονή. Τι να δούνε? Το διπλό. Λοιπόν, ήταν κοντά μας η Αφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορείτε να βρείτε εγγύηση 2 χρόνια. Το λύνετε, το παίρνετε και το πάτε εκεί ή πηγαίνετε εκεί να στολίσουν και να το πάρουν ή αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο τηλεφωνώντας τώρα στα 18 132. Αυτοί φροντίζουν για τα υπόλοιπα. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων μέσα με τρίτο ημίχρονο με Κυριάκο Κίρτσο, Τάνια Δήμου και φυσικά Δημήτρη Κανελάκη. Να είστε καλά, πρώτα θέλουμε τον Κώστα το βράδυ, όλοι μαζί αύριο. 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 Το βράδυ.